έλα πολύ έπαιξε. Αλλά είναι στο καλό τη σημείο, ε, Αχ, κοίτα τι ωραία κάνει το ωραίο το fade out. Πα, 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 πα. Τηλεοπτικό όπω πάντα. Καλησπέρα σε όλου, τι κάνετε, πώ είστε. Σήμερα σίγουρα θα είμαστε λίγοι και καλοί, γιατί ξέρω τον λόγο που δεν θα είστε εδώ. Όχι, δεν είναι για χαζά πράγματα. Δεν είναι για απορίε λόγω των μέτρων που έρχονται ύπουλα, βλασάρονται ύπουλα και το τέταρτο μνημόνιο. Δεν είναι για τέτοια πράγματα, ο λόγος σήμερα που θα είμαστε λίγοι και το ξέρω είναι γιατί υπάρχει ένα τρελό επεισόδιο στο Survivor που Έλληνες παίκτε θα συναγωνιστούν Τούρκους παίκτε και θα βγει τώρα όλο το πάθος και όλο, όλο το άχτι απέναντι στους ε, Τούρκους και βγήκανε τώρα όλοι οι Έλληνες και άντε και εδώ θα δείτε και θα σας κάνουμε και θα σας δράνουμε θα σας ξεσκίσουμε κολοτουρκαλάδες και τα λοιπά. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Εάν η... εκείνη τα τυπάκια πριν κάποια χρόνια που έδωσαν το αίμα τους για, για αυτό το πράγμα, για να έχουμε εμεί αυτή την ελευθερία, μάθουν ότι οι Έλληνες έχουν τσαμπουκά και μαγιά στο Survivor, δεν ξέρω πώς θα αισθανθούν. Ο Έλληνας ανέκαθεν δείχνει τη μαγιά του σε κάτι τέτοια. Και θα σας φάμε Τουρκία και θα σας ξεσκίσουμε και θα σας κάνουμε. Αλλά στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο survivor, άντε και σε κανένα reality. Μόνο αυτό θα πω, τίποτα άλλο. Αυτά, ο καθένας κάνει τον κουστάρι. Ε, τρελός UH για έκτο συνεχόμενο μήνα. Λοιπόν, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα σε όλου. Το, το panel σήμερα. Α, έχω βάλει. Χαζομάρα, το είχα βάλει. Μπορεί και να κολούσατε λίγο. Λοιπόν, ε, σήμερα το πάνελ είναι κατά έναν μικρότερο. Λείπει ο ο παιχνί γιατί το, το πουλάκι μα πήγε να δει το Alien, τον οποίο ζηλεύω. Αλλά εγώ θα το δω το Σαββατοκύριακο. Δεν πειράζει όμω. Έχουμε την υπόλοιπη παρέα εδώ πέρα. Είμαστε με τον ε, πρόεδρο των πρόεδρο, ενώ πρόεδρη Γιώργο Πρίτσκα από την όμορφη και αγαπητή μα Κρήτη. Τι γίνεται, κύριε. Όλα καλά. Το Ρωσίδη 21. Ευχαριστούμε, φίλε. Δύσκολο γιατί, τι εννοεί. Έχει βροχέ από χθε. Δεν ξέρω εσά τι καιρό έχει. Ε, είχε αρκετέ βροχέ και είχε και ψύχρα. Αρκετή. Μπορώ να πω. Ε, μία, μία από τα ίδια, μία από τα ίδια. Ναι, και στην Κρήτη, ρε yeah. φίλε, άντε, εγώ έλεγα Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην Κρήτη. Κι όμω, κι όμω. Μπράβο. Ε, στη Θεσσαλονίκη, Θέμη, τι γίνεται. Μια από τα ίδια, ρε φίλε. Αφού είδε και στο άρθρο τη Ιθρή, ξεκινάω και λέω Μπορεί ο καιρό να μην θέλει να πάει προ το καλοκαίρι. Εμεί πάμε όμω. <laughs> Μ' άρεσε η φράση σου. Αν και σήμερα ήταν πολύ καλό ο καιρό. Τουλάχιστον στην Αριδέα, δεν ξέρω εκεί. Εδώ το πρωί μου εντάξει, ξεκίνησε πάλι εντάξει. <laughs> Μάλιστα. Και έχουμε και τον Άικ Ferrari ο οποίο δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρουμε έτσι κι αλλιώ ότι εκεί στην Κύπρο καλοκαίρι είναι εδώ και πολλού μήνε. Ε, έχω άδικο. Κι όμω έχει άδικο. Φίλου. Έλα, ρε. Γιατί... Καλησπέρα σε όλου. Γεια σου, ε, Ναίκ... Γιατί, γιατί κάτι περίμενε, έβρεξε. Βαθμού πε μα, άστο το έβρεξε. Και το καλοκαίρι βρέχει. Εντάξει. Μισό λεπτό να σου πω βαθμού. Αλλά σι... χθε... Όχι. σήμερα έβρεξε. Βαθμοί είναι τώρα 19. 19 νύχταρα ρε πλάκα μου κάνει. Ναι. 19 ψάχνουμε μέρα εμεί. Με ήλιο. Αύριο λέει θα βρέχει με 22 βαθμού. Πώ. Προσέξτε, μην παγώσετε εκεί πέρα. Ανάψτε τι σόμπε. Έβρεξε όμω. Τα φιλιά μου στην Κύπρο. Πριν ξεκινήσουμε, τι ανακοινώσει κλασικά. Βλέπετε εδώ κάτω ότι σήμερα η εκπομπή είναι προσφορά των 7 Spots. Και όχι μόνο είναι προσφορά των 7 Spots. Ε, το κατάστημα μας έδωσε και ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο δώρο για διαγωνισμό που θα γίνει σήμερα. Ο λόγος, γι' αυτό εδώ το πραγματάκι και το έχω μάλιστα στη σακουλίτσα του. Yes. Λοιπόν, ο λόγος είναι γι' αυτό. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι. Είναι pop φιγούρα ε, του Guardians, Guardians of the Galaxy Volume 2 από το τωρινό. Είναι από τον Young Groot εδώ. Ε, και είναι ακριβούτσικο, έχει 65 ευρώ, δεν είναι μικρό δωράκι. Γίνεται πανικό με αυτά τα pop. Εγώ έχω αποφασίσει ότι δεν μου αρέσουν, γιατί αν πω ότι μου αρέσουν, θα πρέπει να τα μαζέψω όλα. Γιατί βγαίνουν pop μέχρι και για τον πρίτσκα. Θα βρω pop, αν ψάξω. Οπότε, αν ξεκινήσω να μαζεύω pop, ζήτω που καήκα μου. Οπότε, έχω πείσει τον εαυτό μου ότι όχι, εντάξει, δεν μου αρέσουν τα pop ε, και τα λοιπά και το έχω ψηθεί. Εδώ, αυτή εδώ λοιπόν, στο τέλο τη εκπομπή, με το link που θα αρχίσει να σπαμάρει τώρα ο Θέμη μέσα, το σπαμάρι τώρα το βλέπω πολύ ωραία. Μπαίνετε και ένα από εσά θα κερδίσει αυτό. Δεν το ανοίγω παραπάνω, παιδιά. Είναι σφραγισμένο, όμορφα και ωραία. Θα το κερδίσει ένα από εσά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα Seven Spots. Ε, Όποιο θέλει pop figures γενικότερα, ε, οι τύποι το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Έχουν φέρει τα πάντα. Οπότε, αν θέλετε, ρίξτε και από εκεί μια ματιά. Και ευχαριστούμε για την προσφορά του. Σα είπα ότι ε, από εδώ και στο εξή, κάποιε εκπομπέ από τα Frame Rate θα βλέπετε έτσι οι εταιρείε οι οποίες πάντα δίνουν και δωράκια. Στο τέλος τη εκπομπής γύρω στις 12 παρατέταρτο θα ανακοινώσω τον νικητή. Ελπίζω να, να επικοινωνήσει για να φύγει αύριο, θα, αν το θέλει και το βιάζεται τόσο πολύ, θα βάλω και έκτακτο, πώς το λένε, έκτακτη χρέωση η δικιά μου φυσικά για, για να την παραλάβει Σάββατο. Ε, τι άλλο, ναι, αύριο, αύριο θα γίνει live stream κανονικά. Ε, θα είμαι μόνος μου, ο Αλέκος θα πάει για να δει το Alien ε, στη Θεσσαλονίκη. Εγώ αύριο παιδιά σκέφτομαι και κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα κάνω, να, να, ολοκληρώσω ή να συνεχίσω και να ολοκληρώσω ανάλογα με τα κέφια μου και πόση ώρα θα μας πάρει, το, ε, το, το Alien λέω. Το Outlast 2, το μυαλό μου στο Alien είναι πρίτσκα, θα με καταστρέψετε. Λοιπόν, το Outlast 2 αύριο στις ε, 12 παρατέταρτο, κατά πάσα πιθανότητα θα το συνεχίσω εγώ. Εάν πραγματικά δεν το αντέχω τόσο πολύ, μπορεί να βάλω κάτι άλλο, θα το δούμε, αλλά κατά 99% θα παίξω Outlast, γιατί το ζητάτε και θέλω και εγώ να το ολοκληρώσω, να τελειώσω και αυτό, να φύγει από την άκρη, να πάμε για άλλα. Ε, άλλη ανακοίνωση έχω. Μ? Ναι. Ε, την... Όχι, άσε, δεν λέω τίποτα, γιατί κάθε φορά σας υπόσχομαι και σας λέω πράγματα και... και μετά βγαίνω ψεύτης και τα λοιπά. Οπότε δεν λέω τίποτα. Θα τα κρατήσω όλα για τον εαυτό μου. Εντάξει, έτσι. Θα τα κρατήσω όλα για μένα. Λοιπόν, ε, τι έλεγα, τι έλεγα. Αυτά δεν έχω κάτι άλλο θέμη να ανακοινώσω, νομίζω. Ε, νομίζω πως θα είπε όλα. <laughs> Feel the panic. <laughs> Κάτσε καλά, Αλεξάκο. <laughs> Κάτσε καλά, Αλεξάκο. <laughs> την αγάπη μου, Άλεξ μου. Ε, έχω υδρώσει όμω και ξέχασα να ανοίξω και το και όλα. Δεν πειράζει, θα με βλέπετε να Εγώ να δει τι παθαίνω από το hype. Καλά, ρε και εσύ είσαι ένα αμόκ αυτό τον καιρό με την Ιθρή. <laughs> Αυτή. <laughs> Θεέ μου, αλήθεια τώρα. Κάνει κάτι άλλο όλη την ημέρα. Τι άλλο να κάνω κάτι κάνει εκτό από το να ασχολείσαι με την ηθρή, με τι φήμε, με αυτά. Με Όχι, να ρε, control F5. Τι είπε εκείνο, τι είπε ο άλλο, είσαι εκεί μέσα στα φόρουμ, στα Twitter, παρακολουθεί ένα. Κοντρόλε 5, κοντρόλε 5 Έχει έχεις, έχεις ε, ε, βάλει notifications σε όλα τα Twitter account των, ε, των στελεχών. <laughs> τη gaming βιομηχανία και δίνει εκεί πόνο. Ό, τι έγραψε αυτό, τι μπορεί να σημαίνει. Hm. Πού έκανε like ο Κοτζίμα, έκανε like σε αυτή την ηθοποιό η οποία. Άσε έχει... και ανεβάζει mm. ο Κοτζίμα τώρα, τα τελευταία κάτι τρελά <laughs> μα έχει πεθάνει. Ε, άσε, θα τα δούμε όλα στην ηθρή. Πάμε λίγο να δούμε την επικαιρότητα με το. Σήμερα τίπος, γιατί πραγματικά γίνεται... έχω τόσα tabs πάνω ναι. που ξεπερνάω και το κούλι. Ε, γίνεται ένα χαμό από ανακοινώσει. Ωραία, πάμε Άμε, νομίζω από το σημαντικότερο και πολύ πολύ πρόσφατο. Σημαντικότερο δεν ξέρω, έτσι. θα μου πει εσύ, αλλά σίγουρα είναι το, 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 το πιο πρόσφατο πολύ μεγάλο που προέκυψε τι τελευταίε ώρε. που είναι το gameplay reveal του Destiny 2. Δεν το είδα. Περιμένω από εσά που το είδατε να μου πείτε την άποψή σα και τι ακριβώ είδαμε. Κοίτα, σίγουρα είναι μεγάλο. γιατί στο εξωτερικό τουλάχιστον γίνεται χαμό. Τη ζωντανή μετάδοση την παρακολουθούσαν μισό εκατομμύριο στο Twitch μόνο. Οπότε φαντάζεσαι συνολικά τι γίνεται με τον Destiny. Ε, όπως είχε υποσχεθεί η Bungie και η Activision, πραγματοποίησαν ένα μεγάλο event στο οποίο μάλιστα έχουν πάει και πολύ καλεσμένοι youtubers από το εξωτερικό, κάποια από τα μεγάλα μέσα και τα λοιπά και δοκιμάζουν το παιχνίδι και παρουσίασαν τα πρώτα gameplay πλάνα και μίλησαν αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά, τις αλλαγέ, τι νέο έχουν κάνει και έχουν φέρει στο Destiny 2. Μπορείτε να δείτε όλα στην είδηση που έχουμε γράψει. Έχει τα πάλι έτσι. Τα... Έχω όλα τα αποσπάσματα ναι. Μάλιστα. Ε... Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Ναι, ναι. Ε, είδαμε gameplay gameplay έτσι Κανονικά είδαμε ναι, μια πίστα από την εισαγωγή Όχι κάποιο λεπτά... gameplay trailer Είδαμε κανονικό λεπτά... 10... demo να παίζει έτσι Είδαμε και gameplay trailer Και 10 λεπτά κανονικού gameplay Και developer diaries Ό,τι μπορείς να φανταστείς Ήταν μια ώρα το event Μεγάλο έδειξαν και μίλησαν για τα πάντα Ωραία. Ε, να κάνω τώρα μια ερώτηση εγώ έτσι γρήγορη και βιαστική. Ε, από αυτά που είδες εσύ και από αυτά που είπαν οι, οι άνθρωποι της Bungie Πού ακριβώς κινείται το Destiny 2 Γράφω, ε, Διαβάζω μερικά παιδιά που γράφουν Destiny 1,5 1,5 Γιατί ακριβώς το Κοίτα, γράφουν αυτή την αυτό ερώτηση, Είναι Εγώ δεν μπορώ να σου κάτι. Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση Γιατί δεν έχω, παίξει, δεν έχω, ασχοληθεί καθόλου με το πρώτο Destiny για να κρίνω α πούμε τι αλλαγές έχουν γίνει στο περιεχόμενο Όσο μιλάς, δίνει λίγο και το link από το διαγωνισμό που τρέχει. Ναι. Ωστόσο, επισήμαναν πολλέ αλλαγέ. Όπω τα νέα clans που θα μπουν, του νέου τρόπου που μπορεί να πα με του φίλου σου, το πόσο μεγαλύτερη έμφαση έχει δοθεί στην ιστορία, στο πόσο περισσότερα cinematics θα υπάρχουν. Έχουν κάνει, α πούμε, πολλέ αλλαγέ. Υπάρχει και το PC αυτή τη φορά. Στο οποίο το PC εντάξει, έχει πέσει πολύ troll αυτή τη στιγμή. Η Glorious Legends, yeah. Σε ευχαριστώ, φίλε μου, να είσαι καλά την αγάπη μου. Ε, γιατί τρολάρισμα, Γιατί δεν θα κυκλοφορήσει; Δεν θα κυκλοφορήσει στο Steam. Θα κυκλοφορήσει στο Battlenet της Blizzard. Όπως είναι Activision Blizzard το βγάζει στο Battle.net που είναι το Overwatch ας πούμε και τα παιχνίδια της Blizzard Τι <συσσμίδε> <συσσμίδε> έχουν πάθει όλοι με το Steam Και η τεράστια είναι, κυκλοφορία, <συσσμίδε> η τεράστια κυκλοφορία ας πούμε, που περιμένανε πόσες και πόσες PC gamers που δεν έπαιξαν το πρώτο Destiny γίνεται χαμός με τα και τα κτλ δεν θα έρθει στο Steam και λένε όλοι οι, οι Steam, βάζουν φωτογραφίες στο Game Γιατί και τα άντε τα Blizzard Blizzard παιχνίδια να πεις ναι ok θα τα παίξεις μέσω του Battle.net το Diablo και τα αλλά το, το Destiny δεν είναι ακριβώς Blizzard Blizzard, τώρα που ανήκει σε ποια, ποια, είναι η μαμά εταιρεία Αλλά δεν ξέρω μου φαίνεται λίγο κουλό ε, να μην, Νομίζω είναι ότι χάνουν το από το αυτόν τον τρόπο Κερδίζει βέβαια το Battle.net Επίσης νομίζω ότι οι εταιρείε ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα, για τα, δικά τους μαγαζιά πλέον Σου λέει για ποιο λόγο να δίνουμε Royalties στην, στην Valve και στην κάθε Valve Αφού έχουμε δικό μας τώρα θα το που πουλήσουμε Ακριβώς ναι γίνεται και ένας περισσότερος χαμός εκεί πέρα μέσα στο κατάστημα μπορούν να πετάνε και μια διαφήμιση για να πάρει κάποιο άλλο παιχνίδι έτσι δουλεύουν αυτά και άδικο δεν έχουν εντάξει μην τρελαθούμε τώρα αλλά νομίζω ότι εντάξει, ήταν πολύ, θα ήταν πολύ πιο άνετο ας πούμε, να κυκλοφορήσει και στο Steam. Έτσι κι αλλιώ όλο ο κόσμο Steam έχει, βολεύεται με Steam. Για παράδειγμα, τώρα εγώ με βολεύει πάρα πολύ αυτό με το Steam Link που έχω κάνει. Οπότε κάθε παιχνίδι που δεν είναι Steam στο PC λίγο χαλιέμαι, κατάλαβε. Κοίτα, είναι με διαφορά το μεγαλύτερο κανάλι για νομίζω το PC. Έτσι, σε σημείο που τίνει να γίνει μονοπόλιο. Εννοείται. Και Εννοείται. γι' αυτό έχουν ξεκινήσει όλοι. Και η Microsoft, α πούμε, με τα Windows 10, με το Origin και το Uplay, Ubisoft και EA. Τώρα με το Battle.net Blizzard φέρνει τίτλο που δεν είναι τη Blizzard. Επίση, κάτι μου λέει ότι ο λόγο που αποφεύγουν το Steam πέρα από τα Royalties και πέρα από την προσωπική του προώθηση, να προωθήσουν δηλαδή το δικό του μαγαζί, ε, είναι και αυτή η μαύρη αγορά που παίζει με το, ε, με το Steam και τα sites ε, Τις αγοραπολισίες με, με eBay και κάτι τέτοια πράγματα Ναι ε, γίνεται ένας εκεί γίνεται υπέρα. ένας πανικός με τα συντικής και τα λοιπά ναι. ε, Και βγαίνει ο κάθε ένας ας πούμε και γίνεται και ένα μπέρδεμα Τέλος πάντων ε, έχουμε κάτι άλλο να πούμε από το Destiny ο Νάικ όντας καμένος ναι. καλά. Δεν το είδε, δεν το περίμενες. Ε, ξεχάστηκα. Σχόλασα και άναψα το νίο και χάθηκα μέσα στο νίο. Δεν σε βλέπω ναι. πολύ ενθουσιασμένο για τον Destiny 2. Δεν είσαι έτσι όπως ήσουν κάποτε. Έχεις είμαι... χαλάσει Nike; Δεν είσαι έτσι. Όχι. Κοίταξε είμαι ενθουσιασμένος αλλά ε, κρατάω και μια μπισινή. Ε, Όταν το δω, αύριο λογαριάζω να το δω. Το συζητάμε. Λογικά θα ξανάρθει μέχρι το Σεπτέμβριο, θα το ξανασυζητήσουμε. Οπότε τότε λέω και εγώ τα δικά μου. Πάντως Νάικ, νομίζω θα σε κατατοπίσει το stream. Είχαν, α πούμε, ξεκίνησε με story trailer. Έδειξαν μία αποστολή από τον πρόλογο. Έδειξαν πολλέ από τι τοποθεσίε, α πούμε, τα νέα όπλα. Τα νέα... Είπαν θα έχει ένα νέο raid. Ε, μίλησαν, σου είπα για το campaign και για το πόσα κάτσιν θα έχει. Μετά για τα plans και τα guided games, α πούμε, που θα μπορεί, αν σου λείπει ένα παίχτη, να αναζητήσει από την κοινότητα ας πούμε, για να παίξετε μαζί το Raid ή οτιδήποτε. Σίγουρα, ναι. Αυτά όλα τα περιμένω. Διαδείξα. Έδειξαν πάρα πολλά πράγματα, ναι. Εμπλουτισμός, όλες τις ψυχές προσήκειες, όλα αυτά τα περιμένω. Εμένα η οτιδηποτε σιγουρα ναι αυτα ολα τα περιμενω εδειξαν παρα πολλα πραγματα ναι εμπλουτισμο σε ολε τι ψυχε ολα αυτα τα περιμενω εμενα η δικη μου προσωπική απορία είναι εάν ας πούμε, θα κινηθεί πάνω κάτω ε, στα ίδια μέτρα όπως κινήθηκε το ένα Δηλαδή πάλι θα είναι ευχάριστο η Κίο στο ίδιο κοινό ή θα κυνηγήσει η Μπάντζι να προσελκύσει και αυτό το κοινό που λίγο ανασχέτησε στο ένα. Α πούμε, π.χ. καλή ώρα, Σάκη, α πούμε και Γιώργος που το campaign δεν κατάφερε να του κρατήσει όσων ήθελαν. Ναι. Θα ασχοληθεί με αυτό ή δεν του πολύ νοιάζει, α πούμε. Νομίζω πω το είπανε και αυτό ότι το παιχνίδι στοχεύει και νέου παίχτε. Με τις αλλαγές που έχουν κάνει στο campaign και τα λοιπά. Αλλά και αυτούς που προφανώς έχουν λιώσει στον destiny και έχουν φτάσει, έχουν τερματίσει τα πάντα. Όπως εσύ έχουν τα gear, ναι, τα ναι. τρελά και όλα αυτά έτσι. Κοίταξε πάλι αυτό, νέου παίχτες λέει. Ναι, θα το πει. Αλλά νέοι παίχτες είναι οι νέοι παίχτες ολοκένουργοι ή αυτοί που, που χαλάστηκαν από το ένα. Ναι, ας πούμε. Δηλαδή Νομίζω. αναμένει περισσότερα νούμερα στο δύο, αλλά τα νούμερα αυτά θα αυξηθούν γιατί θα είναι και αυτοί του ένα που στην ουσία το αγνόησαν ή ολοκένουργοι, ξέρω, λόγω του, της PC πλατφόρμας. Μακάρι, και καινούργοι και λόγω του PC, αλλά πιστεύω τώρα με όλο αυτόν τον τόρο που γίνεται θα φέρει και πολλούς νέους παίχτες, σίγουρα. Εγώ θέλω να βγει πολύ καλό, να, να το χαρούν και μια επιπλέον πλατφόρμα σε αυτή τη γενιά, γιατί όχι. Καλά, έστω και έτσι είναι πολύ θετικό το ότι θα βγει στο, στο PC, έτσι. Δεν νομίζω, ναι. δηλαδή, κάποιο που, που, που περιμένει και ε, ήταν και παραπονεμένος που δεν έπαιξε ποτέ Destiny τώρα να χαλαστεί τόσο βαριά επειδή δεν θα είναι στο Steam αλλά θα είναι στο Battle.net, εντάξει. Αργύρισε 9 για 7, 7 συνεχόμενο μήνα, σε ευχαριστώ φίλε μου. Την αγάπη. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι και καλή η PC έκδοση, πούμε, γιατί είπαν ότι θα έχουν πολύ αναλυτικές ρυθμίσει. Ε θα μπορείς να πειράξεις το Field of Youth, δεν θα έχει κλειδωμένο frame rate, θα υποστηρίζει 4K αναλύσεις, 21 αναλύσεις. Έχουν κάνει πούμε πολλές παραμετροποιήσεις ώστε να μην είναι ένα απλό port, να είναι προσεγμένο και να ικανοποιήσει και τους PC gamers. Μάλιστα. Πακάρι. Πάμε παρακάτω γιατί έχουμε πολλά. Πάμε. Ναι, χρονολογικά θα τα πάρω από αυτά που ανακοινώθηκαν πρώτα. Έχουμε, φίλε, Life is Strange 2. Αυτό μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Και Λίγα μέσω... λεπτά πριν να αρχίσει το stream του Destiny, ναι. ανέβασε ένα βίντεο η γαλλική Donton. Don't. Δεν ξέρω αν την προφέρω σωστά, εν πάση περιπτώσει. Κάπω έτσι, ναι, τέλο πάντων. Trot, κάπως έτσι. Ναι. ναι. που ευχαρίστησε την κοινότητα και είπε ότι από όταν βγήκε το retail πακέτο του Life is Strange, ξεκίνησαν να φτιάχνουν ένα ακόμη παιχνίδι Life is Strange. Δεν είπαν αν θα λέγεται δύο, αν θα είναι κάποια δεύτερη σεζόν κάτι. Είπαν ότι δουλεύουν στο επόμενο Life is Strange. Εντάξει, προφανώ θα είναι τώρα sequel δεν ξέρω mm. δεν θέλω να δώσω και spoilers αλλά το sequel λίγο παράξενο μου φαίνεται δεν ξέρω γιατί το, το, είδα έτσι ολοκληρωμένο προς το τέλος θα δούμε πάντως πάρα πολύ θετική είδηση πολύ θετική γιατί όχι μόνο γιατί βγαίνει ένα παιχνίδι που μας άρεσε γιατί βλέπεις κάτι τέτοιες εταιρείε μικρούλικες να, να, δίνουν έτσι πάθος και όρεξη στη δουλειά τους και να φαίνεται αυτό στο παιχνίδι. Δεν νομίζω να υπήρχαν πάρα πολλοί που έπαιξαν το Life is Strange και να είπαν «Χριστέ μου, τι, τι βλακεία έπαιξα». Ε, όλοι νομίζω καλά λόγια έχουν να πούν. Είναι πολύ καλά ή καλά λόγια για το παιχνίδι. Και είναι θετικό που έστω και έτσι η βιομηχανία κάτι κάνει που και που ε, και έχει και χώρο για τέτοιε ε, δημιουργίες δημιουργίε. Εγώ το γούσταρα πάρα πολύ το Life is Strange. Πραγματικά μου άρεσε. Και, και έχω ξαναπεί πάρα πολλέ φορέ Όσοι έχετε παίξει το ένα και το δύο επεισόδιο ε, και δεν σας γέμισε είδατε κάτι που λίγο σας χαλάει και τα λοιπά, το έχω ξαναπεί παιδιά πάρα πολλές φορές παίξτε μέχρι και τη μέση του τρία και μετά. Από εκεί ξεκινάει το παιχνίδι και από εκεί αρχίζει και παίρνει τα πάνω του. Ε, μην το κρίνετε από τα πρώτα δύο επεισόδια που είναι ok, λίγο teen, teenager, λίγο ξέρεις, χαριτωμένο και πράγματα που δεν... Δεν σε τραβάνε και πάρα πολύ. Από τη μέση του τρίτου και μετά όμως ξεφεύγει. Λοιπόν. Παρακάτω. Ωραίο και το Life is Strange. Ναι, να σημειώσω πριν προχωρήσουμε ότι η ομάδα έχει μεγαλώσει τόσο που φτιάχνει δύο projects ταυτόχρονα. Έτσι Φτιάχνει και το Vampire, Vampir, πώς λέγεται. Α, ναι, ρε, Το αυτοί, οποίο αυτοί το αναμένουμε και φέτο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι, το ναι το έχει μεγαλώσει η ομάδα yeah. και κάνει δύο παιχνίδια ταυτόχρονα. Ναι. Μπράβο. Ξεκίνησε από το Remember me και συνεχίζει δυνατά. Ε, το, το... το Life is Strange πούλησε 3 εκατομμύρια. Πήγε πολύ Ά, καλά. έχουν ναι. το περιθώριο να επεκταθούν. Θα πήγε πολύ καλά. Και εμένα μου άρεσε το Life is Strange, πρόσφατα το έπαιξα. Τέλο πάντων. Ε, είχαμε επίση, τώρα θα μα βοηθήσει και ο Γιώργο, ένα Nintendo Direct αφιερωμένο στο ARMS, αλλά όπου είδαμε και μερικά πράγματα για το Splatoon 2. Τα περισσότερα ήταν για το ARMS, το οποίο φαίνεται να βάζει πλάτη Nintendo, έτσι. Ναι, ναι, ολοκλήρωσε την παρουσίαση όλων των χαρακτήρων στην ουσία με αυτήν την direct και έδειξε και ένα trailer για το single player του Splatoon 2. Δίνει πολύ πόνο με το ARMS ή μου φαίνεται. Το και πιστεύει, πιστεύει, μου φάνει το, το πιστεύει και πολύ, το πιστεύει. Το πιστεύει. Ε, και, ποιτάξει, εμένα παιδί, γιατί δεν με γεμίζει αυτό βλέπετε. ακόμα, ρε φίλε. Κοίταξε, γιατί... δεν είναι στο στυλ μας καθόλου. Σάκη, Άσχετα με το... με το στυλ μα, τι ακριβώς δηλαδή είναι τόσο μεγάλο πια. Ποντάρει ε... και στο, στο online το τουρνουά. Άντε, το Splatoon, κάνει... ναι, εντάξει, το Splatoon είναι πολύ δυνατό το παιχνίδι. Αλλά το, το ARMS, που, τι ρε φίλε. Κοίταξε, εγώ που σου λέω κάθισα και είδα σήμερα την Direct, ε, φαίνεται πολύ δουλεμένο παιχνίδι, το Undirection είναι φανταστικό, τα γραφικά είναι απίθανα, ε, το Animation τα έχει στα 60 frames, δεν ξέρω, δηλαδή πολύ χρώμο, είναι, gameplay φαίνεται να έχει... Ξέρω εγώ, για αυτού που του αρέσουν τα fighting games, μάλλον καλό. Τώρα από εκεί και πέρα, τι, δεν ξέρω τι να σου πω. Και Αλήθεια. εμένα μου φάνηκε πολύ προσεγγμένο ότι έχει γίνει πραγματικά πολύ δουλειά. Είναι, είναι από την ομάδα που έχει κάνει το Mario Kart, έτσι. Δεν το συζητάμε ότι θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι. Μάλλον. Το, θέ, το θέμα είναι αν θα βρει το κοινό του. Πάντω η Nintendo μαζί με το Splatoon και το ARMS ε, είναι λίγο μια νέα προσέγγιση, επειδή λίγο ξεφεύγει από τα καθήμενα τη Nintendo το και το έξω του και προ το e και σαν φιλοσοφία αλλά και σαν στυλ. Δηλαδή, δεν ξέρω. Πολύ... Μπορεί να δει μια εικόνα από το άλλο και να καταλάβει κατευθείαν από πού είναι. Όπω και με το Splatoon. Δηλαδή, πολύ χαρακτηριστικά παιχνίδια. Το Splatoon, περιττό να σου πω τι ζημιά μου έκανε η Μπέτα. Ξεκίνησε να παίζει η μικρή για τι μέρε που ήταν ανοιχτή η Μπέτα. Η κόρη μου, λέω, παιδιά, η Ραφαέλα. Ξεκίνησε να παίζει και ξαφνικά, άντι να τη εξηγήσει εσύ τώρα ότι η αγάπη μου δεν κυκλοφορεί αυτό τώρα. Oh. <laughs> <laughs> γιατί το βλέπει σαν εικονίδιο και λέει <laughs> «Δεν, γιατί ναι, δεν ναι, παίζει. Ναι. Λέω δε. Και να κλαίει τώρα για να της εξηγώ ότι κοίταξε να δεις το σπλατούν, δεν κυκλοφορεί τώρα. Αυτό που ήταν, ήταν, ήταν λέω δοκιμαστικό και ήταν έτσι και ήταν μικρό και θα βγει πιο. Άντι να το εξηγήσει μεγάλη ζημιά με το σπλατούν, το λατρεύει, μιλάμε με το σπλατούν και η αλήθεια είναι ότι. Ε, ακόμη και εγώ που, που δεν είμαι έτσι αυτόν τον στυλ ε, παιχνιδιών αυτού του στυλ παιχνιδιών ε, το σπλατούν το πρώτο το, το έλειωσα κυρίως για αυτή να, αλλά και μου άρεσε κιόλα. μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει πολύ γέλιο το Splatoon. Ε, δεν ξέρω αν είχε παίξει το single player καθόλου. Έχω το παίξει. Έχω παίξει ε, το, single το... player και ήταν πολύ ωραίο. Έχει είχε πολύ ωραίες ιδέες, δεν, δεν, δεν τις ανέπτυσε ιδιαίτερα τότε. Ε, ελπίζω το δεύτερο να είναι βελτιωμένο στον τομέα, γιατί είχε τα περιθώρια ας πούμε, να, 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 προσφέρει κάτι πολύ ξεχωριστό. Μακάρι να είναι πιο δουλεμένο από το πρώτο. Μάλιστα. Βλέπω σχόλια από τον Τζέιμι μέσα, ο Τζέιμι ο οποίος, μη σας πω, Γιώργο, να μη σου πω καλύτερα τι, τι συμβαίνει στη ζωή του Τζέιμι. Ξέρεις ότι πήγε φαντάρος είναι μέσα. Ναι, αυτό το ξέρω. Μάντεψε, μάντεψε σε ποιο σώμα πήρε μετάθεση. Ε, θα σου, ε, αλήθεια τώρα. Ε, Βρες με έτσι ένα σώμα που μπορεί να πήρε μετάθεση ο Τζέιμι. Ε, πρέπει να πω κάτι... Θα σου, θα σου να, πω ναι, γιατί δεν πρόκειται πρόκει να το βρεις. Κυρίες, θα σου <laughs> πω ναι. γιατί δεν πρόκειται να το βρεις και η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερε ο ίδιος ο στρατός ότι το έχει αυτό. Δεν νομίζω δηλαδή να ήξερε ότι υπάρχει τέτοιο τμήμα. Νομίζω το έχουν ξεχάσει. Πρέπει να είναι κάτι. Φιλαρμονική. <laughs> όχι, όχι, ούτε καν. Είναι στο. <laughs> Πώ το είπαμε, Θέμη, τηλεοπτικό. Δεν ξέρω κάτι. Είπε θα κάνει editing premiere για πέντε ναι, ναι, μέρε. όχι. Θα <laughs> είναι <laughs> έξω. <laughs> Τηλε... <laughs> <laughs> Τηλεοπτικού. Τμήμα τηλεοπτικό. Πε το ρε Τζέιμι, κάπω το είπε. Τέλο πάντων. Τέλο πάντων, είναι στο τμήμα που αναλαμβάνει τι εκπομπέ. Του στρατού. Τέτοια πράγματα. Θα μου πεις ποιες εκπομπέ. Τα βιντεάκια που παίζουν σε κάνα σεμινάριο ή στρατιωτική. Κάποτε είχε μια εκπομπή, το θυμάστε. Κάποτε στην ΕΤ, νομίζω στην είχε εκπομπή. τηλεοπτική υπηρεσία στρατού λέγεται. Τηλεοπτική υπηρεσία στρατού. Λοιπόν, εσύ λες το αρετή και τόλμη. Αυτό δεν είναι ακριβώ ο στρατού. Ήταν τη έτρια 3 απλά συνεργαζόταν με το στρατό. Τέλο πάντων. Τηλεοπτική υπηρεσία στρατού. Απλά. Τα τσεκάζω παιδιά σου, λέω. Αυτή τέτοια ήταν τότε. Ένα ήταν σκηνοθέτη και τα λοιπά. Ακριβώ τέτοια ήταν. Αυτό ακριβώ. Εδώ του το πήγανε το χαρτί να του πούνε κοίταξε τσορβά, φεύγει εκεί και το κοιτούσαν και οι ίδιοι του και λένε Εγώ τόσα χρόνια είμαι λέει στο σώμα. Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο πράγμα. Τώρα Πώς έγινε... Δεν ξέρω. φιλάκια του Τζέιμι. Για πάμε λίγο παρακάτω. Κλείσαμε και πάμε... με το ARMS και τα της Nintendo. Ναι, ναι έχουμε και είναι... άλλη μια είδηση αλλά θα τις πάρουμε χρονολογικά. Θα επανέλθουμε λίγο στη Nintendo. Έλα, για πε. Το καλό είναι ότι ξεμπερδεύει λίγο με το ARMS και, και με το Splatoon θα έλεγα και μάλλον αφήνει χώρο για αρκετά και καινούργια παιχνίδια στην E3 φοβόμουν ότι θα αναλωθεί πάλι πολύ στο ARMS και στο Σπλατούν που θα είναι πολύ κοντά στην κυκλοφορία. Αλλά από ό,τι φαίνεται, όχι, εντάξει, νομίζω ξεμπέδεψε με το ARMS πλέον. Εκείνες τις μέρες θα κυκλοφορεί κιόλα. Κάπου αρχέ Ιουνίου δεν βγαίνει, 13-15, κάπου εκεί νομίζω βγαίνει το, το ναι. Οπότε θα δούμε νέα παιχνίδια. Θέμη, μην δίνει το link για το διαγωνισμό, το ζητάνε τα παιδιά που μπαίνουν τώρα. Ναι. Ε... Να πάμε σε αλίδηση? Πάμε, ναι. Πάμε, πάμε είναι λίγο πιο πολύ κινηματογράφο, αλλά έχει και σχέση με το gaming. Mm -hmm. Την αναφέρω και αυτήν. Το The Witcher μάθαμε ότι γίνεται σειρά στο Netflix. Λοιπόν, ε, α αφήσω τον Γιώργο να σχολιάσει που είναι πιο ειδικό. Για να ακούσω, κύριε, λίγο εσένα. Εντάξει, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να σχολιάσω. Ευχάριστη ειδήσει, αφού οι πλάτε του Netflix είναι μεγάλε. Ε, και το Witcher, αν κρίνω από το σύμπαν που έχω συναντήσει εγώ στα παιχνίδια, θέλει λίγο παραγωγή βαρβάτη, για να βγει καλό. Απ' την άλλη δεν έχει καμία σχέση με την, με την Project Ed και τα λοιπά. Όχι, όχι, είναι άλλο. Είναι βασισμένο στα βιβλία. Ναι, είναι βασισμένο στα βιβλία. Θα συνεργαστεί ο συγγραφέα που έχει γράψει πούμε, τα, τα, βιβλία. Αν μου βρει ναι, το όνομά του, θα, σε, θα, σου δώσω 10 ευρώ. Πε το. Και να το φοβάται μπορώ να το διαβάσω. <laughs> <laughs> ούτε ούτε κανένα <laughs> δεν το ξέρει. Προχώρα έτσι, απλά ήθελα να σε πειράξω. Ναι, δεν ξέρω. Περιμένουμε να δούμε πρώτε εικόνε. Ξέρω εγώ, θα δούμε. Πάντω δεν ενθουσιάστηκα, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, ας πούμε, τι, τι θέση έχει ένα Witcher τώρα σε ένα κόσμο που υπάρχει το Game of Thrones αυτή τη στιγμή. Ε, εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Για να ξέρει και ο Πρώτα απ' όλα, ότι το, το μόνο θετικό τη όλη είδηση είναι το ότι από πίσω υπάρχει το Netflix. Αν μιλούσαμε απλά για μια ανακοίνωση σειρά ε, Witcher, ε, κυρίως θα είχα αυτό εδώ το μήνυμα που κάνουν ε, Holy set, Αυτό. Ε, αλλά επειδή είναι το Netflix, δίνει έτσι μια ελπίδα. Από εκεί και πέρα. Να ξεκαθαρίσουμε τα εξί... το εξή. Ο συγγραφέα των βιβλίων ε, στα οποία δήθεν βασίστηκε η σειρά παιχνιδιών τη CD Projekt Red, ε, δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο με το αποτέλεσμα των παιχνιδιών. Δηλαδή, τα κράζει τα παιχνίδια αυτό ο συγγραφέα. Πολλέ άλλαξαν... φορέ, ναι, έχει κάνει αρνητικά σχόλια. πολλές φορές. Θεωρεί ότι, ότι άλλαξαν πάρα πολύ μια δουλειά την οποία την έκανε για 30 χρόνια. Ε, οπότε δεν νομίζω ότι η σειρά θα μοιάζει τόσο πολύ στο Witcher του παιχνιδιού Γιατί είδα και κάποιους να λένε άραγε θα έχει την ίδια φωνή ο Γκέραλτ κτλ ε, Νομίζω ότι μιλάμε για εντελώς διαφορετικό project Μακριά από την CD Projekt Red και μακριά από τα παιχνίδια Witcher Απλά μάλλον εκμεταλλευόμενοι το hype και το όνομα των Witcher πλέον Ε, θα αλληλοβοηθηθεί σε αυτό το επίπεδο Τώρα δεν ξέρω αν κάτι παίζει ε, από πίσω θα το μάθουμε Καλά, κοίτα, δεν χαλάει. Δεν τη χαλάει τη CD Projekt Red. Τώρα, όχι, μα, όχι, μα, όχι και μόνο πιτυχία, θα κερδίσει. Θα μπράβο, θα διευρύνει και το franchise, ας πούμε, σε δημοτικότητα. Το πιο σημαντικό δεν είπατε. Τι rating έχει... Δεν έχει καθοριστεί ακόμα, να έκανε. Πρέπει να είμαστε στα πολύ αρχικά στάδια ναι, της Αν θα είναι 18+. 18+, σίγουρα. Ε, θα πρέπει να είναι λογικά τώρα, τι να πω. Ναι. Ε, ο Σκά λέει δεν τα κράζει, απλά δεν τα θεωρεί κανονικά. Γράφει. γράφεις, αλλά μάλλον εννοείς. Ναι. Κάνουν εννοεί μέρο του, του ναι, Λόρτ. Ναι, 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 ναι. Όχι, έχει κάνει και αρνητικά αυτό που λέει ο Σάκης, έχει κάνει αρνητικά σχόλια ότι. Εγώ θυμάμαι κάτι Twitter έχει, που είχε ναι, κάτι ναι, ναι, Twitch ναι, ναι. που είχε κράξει έτσι με, και το είχαμε κάνει πολλέ φορέ. Πολλέ φορέ. Δεν είναι μόνο αυτό ότι δεν τα θεωρεί στο σενάριο. Έχει πει, α πούμε, ότι δεν είναι δίκαιο, ξέρω εγώ, ότι τα παιχνίδια είναι τόσο δημοφιλή και όχι η δουλειά του και τέτοια πράγματα. Προφανώ τον έχει πειράξει, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Ε, Παρακάτω. Ναι. Είχαμε πολλά από το μέτωπο τη Ubisoft. Δηλαδή. Η οποία ναι, η οποία ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα και αντί να μα ανακοινώσει και τα παιχνίδια στην Ιθρή για πρώτη φορά, τα ανακοίνωσε στα οικονομικά τη αποτελέσματα. Έγινε επίσημο το Assassin's Creed, χωρί να έχει κάποιον υπότιτλο. Επίσημο προς το, παρόν. το, ότι υπάρχει νέο επίσημα Assassin's Creed. Αυτό είναι επίσημο, όχι ναι. κάτι άλλο. Και ότι θα λέγεται Origins, ε. Ο, δεν το είπανε, δεν έχουν δώσει πόντιλο. Όχι, είπανε δεν έχει πόντιλο. Είπανε απλά ότι υπότιτρο. θα Ά, έχει okay. κάποιο, κάποιο τμήμα ζωντανό. Δηλαδή θα έχει κάποια live service. Ναι. Όπω α πούμε ήταν όπω έχουν το Rainbow Six και το Ghost Recon, θα, έχει, θα είναι αυτό που σα έλεγα τι προάλλε στα PM. games Θα είναι game as a service. Mm. Θα είναι λίγο υπηρεσία. Αλλά δεν ξέρουμε πώ θα γίνει αυτό. Μάλιστα. Ανακοίνωσαν το Far Cry 5 για το οποίο συζητούσαμε στο προηγούμενο frame rate ότι θα είναι και καλά στην άγρα κτλ. Δεν είπανε απολύτως τίποτα. Ρώτησαν και οι επενδυτέ τι γίνεται και δεν σας προβληματίζει το ρου του ρου και τα λοιπά και αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Δεν είπαν τίποτα. Και ανακοίνωσαν και το The Crew 2. Ε, έχουμε δει τίποτα από αυτό ή μόνο ανακοίνωσε ότι υπάρχουν. Αυτά ανακοίνωσαν μόνο ε, Μόνο ότι υπάρχουν και νομίζω ότι θα βγουν πριν το Μάρτιο του 2018, πριν τη 31 Μαρτίου. Θα βγουν δηλαδή μέσα σε αυτό το οικονομικό έτο. Τρία μεγάλα παιχνίδια και το Far Cry. Ναι, το Far Cry μπορεί να πάει και το, South προς, Park. το προς, το, Φεβρουάριο όπω έχει κάνει Park. με το Primal. Το South Park είναι νομίζω για Χριστούγεννα. ορίστηκε 17 Οκτωβρίου. 17 Οκτωβρίου. Α, Οκτώβριο. Ναι. Άμα ε... λάβουμε υπόψη τη φήμη ότι το Far Cry είναι Σεπτέμβριο, λογικά θα πάει έτσι Σεπτέμβριο. Τόσο κοντά, ρε. Σεπτέμβριο Far Cry, Οκτώβριο το South Park και Νοέμβριο ξέρω εγώ το Assassin's, Creed. Assassin's Creed. Ναι, ναι. Λογικά έτσι θα τα πάει. Και το The Group, στην αρχή της χρονιάς, στη θέση που είχαν φέτος το Wildlands. Μπορεί να κάνει την, ε, τη μεγάλη έκπληξη ο, ε, η Ubisoft και ξαναλέω, αν όντω επαληθευτούν οι φήμες περί Far Cry 5 στην Άγρια Δύση, μάλλον θα θέλει να το δώσει πριν το Red Dead Redemption 2 ίσως για να εκμεταλλευτεί και λίγο το momentum που, θα, που έχει ήδη χτιστεί για το Red Dead για άγρια δύση και τα λοιπά. Και την προσμονή για άγρια δύση ναι. Όπως τους άλλους με το Wild West Online Α καλά, <laughs> μα, μα αυτό δεν ξέρετε τι έγινε εν Τι ε, Βγήκε η είδηση, αυτό είμαι επεπισμένο ότι ήταν στημένο όλο αυτό που έγινε, ότι τελικά δεν θα πάνε στο Kickstarter, γιατί από την τεράστια αντίδραση του κόσμου οι επενδυτέ του έδωσαν και άλλα λεφτά. Α, ναι. Ε, ε για είμαι σίγουρος ότι το Για να πάρουν λεφτά παραπάνω. Μάλιστα. Έχουμε και το. Ναι, αυτά τα τρία πρωτοανακοινώθησαν, αλλά έχουμε... περιμένουμε το Beyond Good and Έχει πολλά η Ubisoft, αυτό να μας δείξει φέτος Έχι, Έχει, έχει σίγουρα, σίγουρα θα δούμε αυτά τα τέσσερα έχει θα δει, δούμε λογικά το και, και κάποιο νέο του, IP του Μισελ Αντσέλ. Το, ε, το Wild, αυτό λογικά το δούμε στη Sony. Ναι, το Wild, ναι. Αυτό ναι, ίσω το δούμε εκεί. Ε, εγώ περιμένω να δω τι θα κάνει και με ποιο παιχνίδι θα συνεχίσει τη δυναστεία των. Ε, Πώ θα το πω τώρα, των online events ε, τίτλων. Τύπου Division, Wildlands. Νομίζω το Splinter Cell έχει η σειρά. Θα θέλει κάπως να το κάνουν έτσι, live multiplayer. Θα ήθελες. Πάντως... να μην δούμε α... κανένα Division 2. Α, δεν νομίζω γιατί το Division έχει expansion να βγουν ακόμα. Θα αργήσει το Division. Πάντως αυτό που λες, το επισήμαναν, το έπανε και χίλιες φορές τα οικονομικά αποτελέσματα και το είχαν σταμπαρισμένο σε 10 διαφάνειες. live operations, multiplayer, coop open worlds, live services κτλ φαίνεται ότι η Ubisoft το πάει προ τα εκεί το πράγμα πλέον. είναι λογικό να θέμη, Δεν είναι τι χρήμα έβγαλαν τώρα στο πρώτο τρίμηνο. Ναι, ήταν έσοδα ρεκόρ. Είχαν έσοδα ρεκόρ κυρίω δηλαδή, λόγω. Και το Φορόνο και το Wildlands πήγαν πάρα πολύ καλά. Τα microtransactions γενικώ φέρνουν πάρα πολύ χρήμα. Πολύ, πολύ χρήμα και δεν ξέρω. Εμένα λίγο με, με στεναχωρεί τώρα αυτό, φαίνεται πως στρέφεται 100% σε τέτοια παιχνίδια. Ναι ρε. Πάντως παιδιά, αυτό αν θέλετε έτσι μια και το αναφέρατε τώρα, ε, η Ραφαέλα παίζει πάρα πολύ τελευταία, νιώθω τώρα χαζοπομπά που μιλάω όλη την ώρα για την κόρη μου, απλά έχει ενδιαφέρον ε, γιατί τώρα ανακαλύπτω μερικά πράγματα. Ε, καταρχάς έχω ανακαλύψει Minecraft, δεν θέλετε να δείτε τι απίστευτο παιχ, είμαι στο Minecraft. Σα σκίζω όλου. Μπορώ να φτιάξω πολυκατοικία σε 4 λεπτά. Πέρα από αυτό. Ε, κυκλοφόρησε το Minecraft για το Switch. Εντάξει. Το οποίο είχε αρχική τιμή 29,99. Το Minecraft για το Switch είναι ολοκληρωμένο Έχει τα skins, texture packs και τα λοιπά Ρε παιδί μου ε, Φανταστείτε έχει όπως η Microsoft έχει τα περισσότερα γιατί είναι και δικό της ε, Διαθέσιμα μέσα στο Στο πακέτο ας πούμε ε, Χαρακτήρες με τον Master Chief και τέτοια πράγματα Έτσι στο αντίστοιχο Σαν αντίστοιχη έκδοση του Switch υπάρχουν, ε, Υπάρχει ένα Super Mario Κόσμος εκεί μέσα Με χαρακτήρες και τέτοιες ιστορίες ε, Αγόρασα λοιπόν το παιχνίδι Ξεκινάει το παιχνίδι Φάτσα κάρτα τώρα το χτυπάει μπροστά μπροστά Έχουμε και αυτό, έχουμε και αυτό, έχουμε και εκείνο και μπε να δεις, σου δίνει τον κόσμο να τον δοκιμάσεις, ε, Γιώργο, άκου λίγο το εξή. σου δίνει τον κόσμο, παίζεις μέσα, τα βλέπεις, ενθουσιάζεται το πιτσιρικάκι και λες, oh my god, έχει εδώ Μάριο, έχει Λουίτζι, έχει εκείνο, ξέρεις τώρα, αγαπάει η Ραφαέλα τρελά το Minecraft, αρρωσταίνει με τα Μάριο, φαντάσου τώρα το συνδυασμό των δύο. Πώ αισθανόταν όταν τα τα, βλέπει αυτά τα δύο. Λοιπόν, μπαίνει μέσα. ωραία, λέει ο Ραφαέλα, Εντάξει, έκδοση switch είναι ωραία, κομπλέ. Πα να αγοράσει, πα να βάλει στολή, ξέρω εγώ, κάποιου χύψη, δεν ξέρω τώρα ποιανού ήτανε, 1,99. Πα σε έναν άλλο κόσμο από αυτού που δίνει να δοκιμάσει, δοκιμάζει, παίζει μέσα, όλα κομπλέ. Πα να βγει και έχεις κάνει κάποιες διεργασίες εκεί μέσα οπότε λες πάω να κάνω save σου λέει οπ περίμενε ψηλέ μου για να κάνει save πρέπει να τα αγοράσεις 4.99 και αν κάτσεις και τα μαζί δηλαδή έδωσα 29 ευρώ για το παιχνίδι ε, παίζει να δώσα και κανένα 50 σίγουρα για, για τα υπόλοιπα έτσι και δεν έχω πάρει ακόμα ούτε το εντρίτο δεν τις έχω πάρει Α, έδωσες ήδη δηλαδή. Ε, τα έδωσα εντάξει, όχι εκείνη την ημέρα, σιγά σιγά έτσι από -σιγά, ένα, ένα δύο ευρώ την ημέρα το παίρνει. Ε, εγώ βέβαια τι στο, τι στο βάζω, δεν το παίρνει από μόνη τη, δεν το αγοράζει. Έχω προστασία προφανώ. Αλλά ε, θέλω να σας πω πόσα χρήματα, όχι μόνο η. η πώς τη λένε τις, του Minecraft, μ, η young, πώς πώ λέγεται, η Μότζαγκ και, κα, μοντζανκ, και η επέκταση η Μάικραφ. Ε, πόσα λεφτά βγαίνουν από αυτά τα μικροτρανζάξιονς, μικρο DLCs, μικρο skins και τα λοιπά. Μιλάμε για ατελείωτα χρήματα. Ατελείωτα χρήματα. Χέστηκαν για τη βασική πώληση του παιχνιδιού. Το, ε, το βασικό είναι εκεί. Το χρήμα, το, το, η μεγάλη business είναι στα μικρά αυτά. Τα 0,99. Εκείνα είναι τα πιο ακριβά όλων, παιδιά. Metal HD, να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ισχύει πάρα ναι. πολύ αυτό. Και γι' αυτό βλέπει έχουν αυτή τη δομή, α πούμε, το ότι λένε παρέχουμε συνέχεια δωρεάν DLC, χάρτε, νέο περιεχόμενο κτλ. Είναι όλα τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού ξεκλειδωμένα, αλλά πάρε διακοσμητικό για τον χαρακτήρα στο τάδε. skin, πάρε το άλλο. Ρε φίλε μου, λέω, γίνεται πανικό στο Minecraft. Αν θε να τα αγοράσει όλα, ναι, 500 ναι, ευρώ δεν πάξεις, σου φτάνουν. Απλά θυμάμαι χαρακτηριστικά το παράδειγμα, ο Πάκτερ το έχει φέρει κιόλα στην ε, ε, δημοσιότητα. Το ότι το Halo 5, ας πούμε, που έχει microtransactions για να παίρνει τα προαιρετικά τα όπλα για το ένα το mode, έχει βγάλει ξέρω εγώ, διπλάσια λεφτά από το Halo 4 στο μισό χρόνο, ξέρω εγώ, ενώ πούλησε λιγότερα από τα microtransactions. Γι' αυτό και όλοι το έχουν γυρίσει εκεί πέρα, έτσι. Και η Ubisoft και η EA, α πούμε, όχι η EA. Οι περισσότεροι μεγάλοι publishers. Πάρα πολλά λεφτά, παιδιά. Πάρα πολλά λεφτά. Πανικό. Πανικό, πανικό. Η Valve, α πούμε, δεν ξέρει τι βγάζει αυτή την τότα. Που στο gameplay δεν σε επηρεάζει πουθενά, αλλά είναι διακοσμητικά για το χαρακτήρα σου. Έτσι, τον τίνει, α πούμε, όπω θε εσύ. Μιλάμε και για τα τελείωτα Destiny. λεφτά. Και τον Destiny έβαλε τα, τα, emotes μες στο Eververse ή αγοράζει έτσι διακοσμητικά πράγματα. Και εκεί πολύ χρήμα. Η Activision. Πάρα πολλά λεφτά. Και ε... στα Call of Duty τα skins των όπλων. Και ξέρει ε, τι είναι, και είναι λεφτά τα οποία μπορείς να, μπορούν οι να τα παίρνουν συνεχόμενα. Ε, δεν είναι δηλαδή ε, όπως τις περιπτώσεις που εντάξει κυκλοφορεί ένα παιχνίδι και τα πρώτα τα βασικά λεφτά μπαίνουν τον πρώτο μήνα χοντρικά. Έτσι. Αυτό συνεχόμενα δουλεύει. Η μηχανή παράγει συνεχόμενα. Τάδε σκιν, τάδε σκιν, εκείνο, το άλλο, texture pack, αυτό, εκείνο. Ε, σοκαρίστηκα να σας πω την αλήθεια με το πόσο εύκολα δώσαμε 70 ευρώ ξέρω εγώ στο Minecraft χωρίς λόγο με χαζομαρίτσες δηλαδή όχι κάτι σοβαρό ας πούμε δεν άλλαξε το παιχνίδι ριζικά κάτι γλυκάκια μέσα στο παιχνίδι πήρανε κάτι τέτοια χαζά τα οποία, τα, τα οποία ποιο είναι το τραγικό Θέμη τα κατέβασα ξέρεις πόσο ήτανε 1,4 MB ναι, σου λέω ένα τέτοιο pack είναι, τίποτα. Αυτά <laughs> τα φτιάχνουν, α πούμε, ένας, ναι, ένα, ένα άτομο το φτιάχνει. 1,4 MB, 4,99. Έτσι γιατί μπορώ. Κατάλάβει, δηλαδή τόσο. Είναι σαν εκείνα. εκείνη τα DLC του 10 ευρώ που ήταν μέσα στο CD, αλλά έπρεπε να πληρώσει για να τα ξεκλειδώσει. Αστ. <laughs> <laughs> Έπαθε ζημιά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. <laughs> ε, στα okay, Έλα. Ξέρω, Έλα. Θέλω να σα ρωτήσω για τη Ubisoft. Για παιδί, γιατί για. το σκεφτόμουν τι προάλλε και δεν έβγαλα. Για ποιο λόγο να ανακοινώσει τα παιχνίδια τη τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική τη. Γιατί να δώσει τα, τα και να ανακοινώσει τα παιχνίδια. Γιατί να μην τα αφήσει για την ηθεία, α Δεν καταλαβαίνω τη λογική τη. Εκεί θα χαθούν μέσα σε όλο τα χρόνια το... μα, που γίνονται. Μα, μα, και τώρα θα χαθούν γιατί δεν έδειξαν τίποτα. Στην ουσία τώρα θα τα δούμε πάλι. Άμα έδειχναν τώρα να έρθει, σου έλεγα: Οκ, okay, είδαμε από τώρα, ενθουσιαστήκαμε στην αρχή, παιδί μου, δεν χάθηκαν. Τώρα τι. Ε, κοίταξε, π.χ. τώρα έχει 20 λεπτά, συζητούμε για τη Ubisoft, α πούμε. Ναι, αλλά στην ηθερή, α πούμε, θα μειωθεί πολύ το impact που θα είχε μια ανακοίνωση. Ε, στην... Ανακοίδωση... Ε, ε, όχι, επένδυα. στην, στην θα υπάρξει ο Trailer. Εμεί τώρα με μια ανακοίνωση και το συζητάμε, α πούμε. Και με το, με το. Ακόμη και με το. Πώ το λέμε, ρε κόλλησε το μυαλό μου, το, το The Crew 2, δηλαδή μπορούσαμε τώρα να λέμε ναι το έναν ήταν έτσι, περιμένω εκείνο όχι, να διορθεί όχι, ε, εγώ πούμε... συμφωνώ και πάλι. με τους δυο σα. πάλι, airtime sí. δηλαδή sí. θεωρείς καλύτερη κίνηση να ανακοινώσετε παιχνίδια πριν εάν είναι απλή ανακοίνωση ε, κοίταξε ναι. το, ναι. Σας κερίζει, ας σας και το Φάρκα, καλά το ας ήταν κοινό μυστικό πλέον, όλοι το ξέραμε ότι έρχεται αλλά ναι, το ναι, Φάρκα είπετε ναι. Το Far Cry 5 Δεν είναι το, ναι. μου μεγάλη ανακοίνωση, α πούμε. Και την πέταξαν έτσι στον Τούκου. Μήπω αναγκάστηκαν και απλά το είπαν στου μετόχου για να δικαιολογήσουν τι φετινέ κυκλοφορίε. Δεν ξέρω πώ. Μπορεί. φαίνεται περίεργο, ε. θα σου πω. Μπορεί, ε. μπορεί παιδιά από ε. πίσω. Ε, αυτό που είπε τώρα έχει πάρα πολύ, ε, πολύ μεγάλη σημασία. Ε, μπορεί να ήθελαν οι μέτοχοι να δουν κατά πόσο μία ανακοίνωση θα, θα πώς θα το πω τώρα, κινητοποιήσει ξέρω εγώ, το, το κοινό και μέσω του feedback και της, ε, του θορύβου που θα δημιουργηθεί να αποφασίσουν και, και κατά πόσο ας πούμε θα, θα επενδύσουν. Μην το ξεχνάμε παιδιά, όλα εκεί παίζονται, τα λέγαμε προχθές και με το θέμα και τα παιδιά, ε, όλα είναι στο τραπέζι των μετόχων όλα εκεί κρίνονται τα studios κλείνουν και ανοίγουν και πολλούνται και ξεπολούνται από, από τους μετόχους δεν αποφασίζει ο CEO μιας εταιρείας αποφασίζει ο, ε, η κάτοχοι των ε, πλειοψηφικών πακέτων, οι μέτοχοι δεν είναι ναι. απλά τα πράγματα και τίνουμε να το ξεχνάμε αυτό ότι οι βασικές αποφάσεις δεν βγαίνουν από τον lead designer του παιχνιδιού και του εκάστοτε στούντιο. Αλλά από, από τι παίζει από εκεί πίσω. Αυτοί που έχουν τη δύναμη και αυτοί που έχουν τη δύναμη είναι αυτοί που το πληρώνουν. Μια άλλη πτυχή Σάκη, είναι τα θέλαν να δουν τι παίζει με τα pre-orders, μόνο και μόνο Μπορεί με και το αυτό. να πούν ότι θα βγει το Far Cry 5. Γιατί αφού το ανακοίνωσαν. Μπορεί και το κάθε μαγαζί να το ανεβάσει χωρίς ημερομηνία κυκλοφορία. Να δούνε πώς, πόσοι θα τσιμπήσουν, π.χ. ξέρω. Ναι. Π.χ. Ναι, για, το, για το Assassin's Creed, που δεν ξέρουμε καν το όνομα του, κάποια μαγαζιά έχουν... Παίζει να το ε, έχουν βάλει ρε. Του είχε πει η Ubisoft, παιδιά, πόσε συλλεκτικέ θέλετε. Ούτε καν ξέρουν τι θα έχει μέσα η συλλεκτική και ήδη η Ubisoft ρωτάει αν θέλουν πόσα κομμάτια συλλεκτική. Αυτό το ξέρει ήδη, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ένα, ε, βλέπεις. βλέπει. Για παιχνίδι που δεν ξέρουμε ούτε τον υπότιτλο, έτσι. Ναι, φαντάσου, ρε. Εντάξει, δεν... Είναι μεγάλο franchise τα σα και παιδιά. Πολύ και μεγάλο. Και το, πράγμα... και το Far Cry είναι πολύ μεγάλο. Γενικά η Ubisoft ναι. έχει πάρα πολύ μεγάλα με πολύ μεγάλη δυναμική franchises και ακόμα και ένα λογότυπο Γιώργο μπορεί να ξεσηκώσει ολόκληρο το, το Twitter και το Facebook. Ναι, ναι, όχι, okay, εντάξει, την δεν λίμια... τη λέω. Πες Γιώργο. Πάντως, εγώ επιμένω ότι ο αντίκτυπος που θα είχαν στην έκθεση, αν τα έδειχναν όλα για πρώτη φορά και τα βλέπαμε για πρώτη φορά, θα ήταν μεγαλύτερος. Και κάτι τελευταίο πριν πει Nike, Πάντω το λόγο το που έδειξαν για το Far Cry 5 δεν παραπέμπει κάτι σε άγρια Δύση. Τώρα δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν πολύ generic επίτηδε για να μην δείξουν τίποτα. Μπορεί και να μην είναι. ρε. Τι. δεν... Μπορεί και να μην είναι. Φήμη ήταν αυτό. Αλλά ναι, τα... φήμη ήταν. Απλά τέριαζε ναι, ναι, όχι... η τεχνολογία. Για να είμαι Λέρω, απόλυτα ναι. ειλικρινή, νομίζω ότι θα ήταν και λάθο κίνηση πάνω στο, στο Red Dead να πετάξουν παιχνίδια άγρια Δύση. Όχι, όχι, δεν πα εκεί πέρα να κοντράει. Δεν, δε δεν δεν πλησιάζει εκεί πέρα, θα καεί. Δεν το δεν... συζητάμε. Oh. Δεν ξέρω. Μα θα μπορεί δούμε. να το... Πάλι μπορεί να το κάνανε μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν και αυτοί κάποιο θόρυβο επειδή υπάρχει στην επικαιρότητα η άγρια δύση. Μόνο και μόνο που εμεί καθίσαμε λίγο και συζητήσαμε. Πού πας Ubisoft απέναντι στο RDR2 και ξέρω εγώ Αγρία Δύση τις πάλε, τις δώσαμε νέα time. Συζητήσαμε για το Far Cry 5 στην περίπτωση που είναι στην Αγρία Δύση. Βέβαια, ε, ε, Γιώργο Πριτσικά ε, αν κάτσεις και το καλοσκεφτείς ε, η, το, δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζεις τι παίζει με τα τελευταία παιχνίδια της ε, Ubisoft το, τα Far Cry τα τελευταία η, η φάση με έναν τρελό ψυχάκια ε, σχιζοφρενή ε, ως κακό και τις συμμορίες ναι. που έχει και την εξουσία που έχει στο, στην εκάστοτε περιοχή του όπως ήταν ο Βάς στο 3 ο, ναι, ο, αυτό, ο αυτό το στο 4 Σκέψω ότι κάτι τέτοιο θα τέριαζε σε άγρια δύση δηλαδή να υπάρχει ένας ψυχάκιας τρελός Ξέρεις, με τους ε, δικούς του τους ναι, ναι. ακόλουθους κλπ. Απλά εσύ, ξέρεις τι, υποτίθεται ότι αυτό το πράγμα είχε κουράσει στη Ubisoft, αυτή η φόρμα που έχει, που την εφαρμόζει σε κάθε setting και είναι στην ουσία το ίδιο παιχνίδι, απλά με άλλο περιτύλιγμα. Ελπίζω ότι και στα Assassin's Creed που πήρε το χρόνο τη και φτιάχνει κάτι πιο φρέσκο, αλλά και στα Far Cry, να μην δούμε αυτό το πράγμα πάλι. Ναι. Το δέχομαι ότι ταιριάζει, αλλά αυτό το πράγμα που λε ταιριάζει τα πάντα. Σε οποιαδήποτε χρονολογική περίοδο και να το βάλει, θα ταιριάζει ένα τέτοιο παιχνίδι. Μας. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Μακάρι να δούμε κάτι που να είναι πιο φρέσκο από αυτά που ξέρουμε. Πάντω είναι δεδομένο ότι θα είναι open world όπω ήταν πάντα. Και ότι θα, μάλλον θα έχει και κάποιο online στοιχείο ενσωματωμένο μέσα του. Αφού η Ubisoft τα, τα, τα σπρώχνει με χίλια αυτά πλέον. Μπορεί σήμα. να έχει full online, multiplayer. Το, μπορεί, το, Far μπορεί, Cry, μπορεί. το Far Cry 3 είχε map editor και ε, online multiplayer. Παιδιά, όπω είπε και ο Θέμη πριν, στα slides που έδειξαν στου μετόχου, δεν υπήρχε η λέξη single player παιχνίδι. Υπήρχε multiplayer, competitive, op, open world, live operations, κάτι τέτοια. Παντού, δηλαδή... παντού, ναι. ναι Με δεν... μεγάλα bold γράμματα παντού. Ναι, ναι δεν υπάρχει η λέξη αποκλειστικό single player παιχνίδι. Γι' αυτό και είμαι λίγο περίεργο να δω με τον Beyond Good and Evil 2 τελικά τι θα γίνει. Λοιπόν, εγώ θα σα πω το εξή και θα είμαι απόλυτα ειλικρινή. Ήμουνα από αυτού που θα. Ε, είχα δηλώσει ρε παιδί μου και στο παρελθόν ότι αυτή η τροπή της Ubisoft δεν μου αρέσει καθόλου ε, μετά το Ghost Recon Wildlands που τελικά κατάλαβα ότι όταν θέλει να κάνει ένα τέτοιου είδους παιχνίδι ανοιχτού κόσμου ε, διαθέσιμο να, το, να τον εξερευνήσεις με παρέα και να κάνεις καφρίλες και να περάσει καλά το κάνει εξαιρετικά και το έκανε εξαιρετικά με το Wildlands ε, θα, θα τολμήσω να πω ότι δεν πειράζει ας αφήσουν τη single play από το να βλέπαμε single player και να τα κράζαμε γιατί δεν είναι έτσι και γιατί το σενάριο εκεί και οι χαρακτήρες και τι διάλογοι είναι αυτοί και τα λοιπά και τα λοιπά. Προτιμώ να βλέπω την Ubisoft σε κάτι που τελικά μπορεί να το κάνει πολύ καλά, έτσι, όπως, είναι, όπως ήταν το Wildlands, παρά να βλέπω, ξέρεις, σε περιπτώσεις που θέλει να ικανοποιήσει και εμάς και τους εκεί και τους online και τους άλλους και Αυτή ιστορίες. Αυτή η, η μέση λύση που είναι, τελικά Λε. δεν ικανοποιεί κανέναν. Ότι... Αυτό ακριβώς, δηλαδή καλύτερα να μην έχουμε μέση λύση και να έχουμε ένα παιχνίδι σαν το Wildlands που πραγματικά ήταν η απόλυτη διασκέδαση παιχνιδι, σε παιχνίδι ε, και α παίξω τα, τα single player μου αλλού, ρε παιδί μου. Δεν πειράζει. Δεν θα έχω ε, απαιτήσει. Okay. Από το Wildlands δεν είχα απαιτήσει για το σενάριο, α πούμε, ή για του διαλόγου. κάτι... Α, να προσθέσω κι εγώ κάτι μετά, Γιώργο, συνέχιση. Ναι, εγώ το μόνο που θα έλεγα είναι θα ήθελα μια μεγαλύτερη ισορροπία. Μην τα κάνει όλα έτσι, ρε παιδί μου. Δώσε και κάτι πιο παραδοσιακό. Για, τουλάχιστον για το κοινό που τα αγαπάει και σε έχει μάθει έτσι όλα αυτά τα χρόνια. Και εντάξει, βγάλε και τα λεφτά σου τα χοντρά, αφού μπορεί. Ήδη τώρα σου λέω το φόρνο και το Wildlands ήταν τα, τα, νούμερο ένα και νούμερο 2 παιχνίδια φέτο μέχρι στιγμή. Και σε 9 χρονιά που έχουν βγει πολύ καλά παιχνίδια. Ναι, mm. και έκαναν νούμερα ρεκόρ για την Ubisoft. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. δεν το περιμέναμε. Το φόρνο, α πούμε, ποιο το περίμενε να πάει τόσο καλά. Και το Wildlands το ίδιο, δεν ξέρω. Κανένα. Κανένα. Και ναι, είμαι, δεν... ε, είμαι εδώ και το παραδέχομαι. Εγώ αυτά τα δύο παιχνίδια περίμενα να είναι μάπε. Μούφε. Και Βγήκα τα δύο. Στην σωστή ε, χρονολογική περίοδο. Δεν είναι μόνο αυτό. Και, και αυτό. Αυτό γιατί πήγανε καλά εμπορικά. Αλλά εγώ σου μιλάω σαν παιχνίδια. Έτσι. Ε, πραγματικά πολύ καλέ περιπτώσει και από αυτά τα δύο και έπειτα τη Ubisoft τη βλέπω με άλλο μάτι. Άστινα να κάνει αυτό που θέλει. Μην μπλέκει το, αυτό το πιο παραδοσιακό συντηρητικό που ζητάμε από την εταιρεία. Ας πούμε και α την ξεχάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Κατάλαβε. Α περιμένουμε από άλλε εταιρείε, Γιώργο, να τα κάνουν ας αυτά. Α πούμε, απλά δεν θα ήθελε ένα πίσω πέσει. Α πούμε, δεν θα ήθελε ένα split Cell επανακαλό. Ε, τώρα, καλώ, ε, Όπω έκανε reboot το Hitman, ξέρω εγώ. Ναι, ναι βρε πουλάκια μου ε, γλυκά. έχει, έχει υλικό από πίσω για να προσφέρει και single player παιχνίδια. Προφανώ. Αλλά... Και και, και, και ταλέντο. Ναι, αλλά εννοείται μαζί σου, αλλά βλέπει ότι ότι το ένα παιχνίδι μετά το άλλο καταστρέφεται, το ένα στούντιο μετά το άλλο που έφτιαχνε τέτοια, τέτοιου είδους παιχνίδια την προηγούμενη εβδομάδα που λύσανε το Hitman. Ε, δεν προχωράνε τα πράγματα σε αυτό το τομέα. Τώρα, τι Prince of Persia να περιμένεις εσύ από αυτή τη Ubisoft. Πρόσεξε, τη Ubisoft μετά το Division, μετά το Wildlands, μετά το, το Watch Dogs, μετά τα τελευταία Far Cry κτλ. Ποιο, ποιο, ε, e, Splinter Cell και πιο τέτοιο μου λες εσύ, single play. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ καθόλου, δεν διαφωνώ. Απλά σου λέω ότι δεν μου αρέσει απαραίτητα αυτή η στροφή της. Δηλαδή Ούτε μένα μου αρέσει, στροφή αλλά στροφή. τουλάχιστον μπορώ Φαίνεται να... Είναι πολύ λογικό, πολύ λογικό όπως λες, από επιχειρηματική άποψη. Ε, και καλά το κάνουν φυσικά οι άνθρωποι που επιχείρηση είναι, απλά... Εγώ έχω χάσει ελαφρώ το ενδιαφέρον για παιχνίδια τη Ubisoft ακόμα και αν με κεντρίζουν τα τρέιλερ ή α πούμε το υλικό που βλέπω. Ναι, κατάλαβα. Ξέρω ότι τελικά το παιχνίδι δεν απευθύνεται σε μένα, ρε παιδί μου. Με αυτή την έννοια. Και νιώθω απλά λίγο παραμελημένο, να σου το πω έτσι. Δεν, δεν διαφωνώ, αλλά νομίζω ότι μπορούμε και να συμβιβαστούμε αν, αν ναι, πει ναι, 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 ότι, δε, ότι τουλάχιστον με παιχνίδι σαν το, το Wildlands ε, πέρασα καλά. Το δέχομαι. Ε. Το δέχομαι. Θα Γιώργο, νομίζω ότι αυτό που θέλει να πει ο Σάκη είναι ότι από το να παίρνει το Assassin's Creed, ας πούμε, που, ξεκ... που στο 2 ας πούμε, έφτασε ένα επίπεδο πολύ ψηλό και σιγά σιγά πήρε την κατηφόρα ή να βγάζει παιχνίδια σαν το Watch Dogs 1 κτλ. Ικανοποιώντα το single player με. Έχοντα πάρει φθήνουσα πορεία στα single player, βγάλε καλύτερα αυτά που είναι να βγάλει και βγάλε τα καλά. Κάνε δηλαδή αυτό που θες να κάνει και κάνε το καλά. Μην τα μπουρδουκλώνει όλα μαζί. Γιατί α πούμε και το χούι που έχει να τα βγάζει όλα με καλούπι που ας πούμε ε, ε, φαίνονταν με από αυτό και στο Wildlands ε, είναι πιο διασκεδαστικά να τα παίζεις με κόπ τα καλούπια παρά να σκουπίσεις ένα χάρτη μόνο σου Συμφωνώ. Ας πούμε η επαναληψιμότητα που υπήρχε σε κάποια σημεία στο Wildlands δεν την καταλάβαινε στο αν να με παρέα ναι, αλλά... ενώ αν την έβλεπε <χινάρι>... σε single player ας πούμε θα σε ξένιζε Απ' την άλλη, εσύ, Θέμη, αυτό το πράγμα που λες, λίγο του δίνει και άβαση αμαρτιών σε ένα πολύ τετριμένο και βαρετό game design, το οποίο, εντάξει, δεν δε, δε κάνει και τίποτα ιδιαίτερο. Κατάλαβε δηλαδή, το, δηλαδή, εγώ συμφωνώ Εγώ συμφωνώ και θέλω να κάνει αυτό που λες εσύ, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι... Δηλαδή, το κοπ κρύβει λίγο αδυναμίες πανεύκολα. Υπολεύει. Εννοείται, Εννο, δεν το συζητάμε τόση ώρα με ακούς και τόσο καιρό το λέω για το Wildlands, νομίζω ότι το Wildlands αν το παίζα μόνος μου θα το κράζα. Δεν το συζητάμε ναι, με γιατί αυτό. Το αλλά... παίζεις μόνος σου δεν αρκεί, ας πούμε, θα πρέπει να σε κρατήσει το παιχνίδι. Εννο, εννοείται, δεν το συζητάμε. Αυτό σου λέω όμως, το επόμενο παιχνίδι της Ubisoft αυτό όμως Γιώργο, προσωπικά, εφόσον υποστηρίζει co-op, δεν θα το ξεκινήσω καν μόνος μου και αν δεν έχω παρέα δεν θα ασχοληθώ. Γιατί πλέον έχω μάθει. Άρα και δεν θα το αγοράσω. Τώρα πετύχατε περίπτωση που έτσι κι αλλιώ φτάνουν στα χέρια μου, είτε το θέλω είτε όχι. αλλά. Ε... Αυτό σου λέω, τουλάχιστον να ξέρω τι θα παίξω και yeah, να ξέρω yeah, τι είδου εμπειρία θα είναι. Παρά τώρα, όπω λέει ο Θέμη, να παίρνουμε και να ψάχνουμε τώρα και να ξεψαχνίζουμε το Far Cry ή το, το Assassin's Creed ή το Wildlands και να λέμε ε, το σενάριό του έτσι και το σενάριό του αλλιώ. Όταν το ίδιο το παιχνίδι σου λέει ότι κοίταξε να δει, άμα θε σενάριο, φύγε. Ε, αυτό θέλω να μου λέει η Ubisoft. Γιατί έχουμε συνηθίσει με μια Ubisoft πριν μια δεκαετία με παιχνίδια πολύ μεγάλα. Με παιχνίδια και ιστορίε και χαρακτήρε και κόσμου πανέμορφου. Κότσαμαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου, να είσαι καλά. Το φίλε μου. Με αυτά τα παιχνίδια και με αυτή τη Ubisoft ξαφνικά περάσαμε σε μια. έγινε μια απότομη μετάβαση και πήγαμε σε αυτή τη Ubisoft που ξέρουμε τα τελευταία 3-4 χρόνια, ξέρω εγώ με ελάχιστα παιχνίδια να, να ξεχωρίζουν ως, όσον αφορά τη γραφή τους, ε, το gameplay τους, ε, τους μηχανισμούς τους, τους κόσμους τους κτλ. Και, και, και λίγο μας φάνηκε και απότομο. Και έχει και μερικά ανοιχτά μέτωπα, όπως το Prince of Persia που είπες. Γι' αυτό νομίζω και δικαιολογημένη και η δικιά σου και φυσικά και η δικιά μου, γκρίνια, αλλά σου ξαναλέω, προτιμώ την, την ειλικρινή σχέση μεταξύ... Ε, καταναλωτών και εταιρεία ότι κοίταξε να δεις από εδώ και στο εξής η Ubisoft αυτό θα κάνει οπότε αν σου αρέσει παίξε το, αν δεν σου αρέσει μην περιμένεις να παίξεις το επόμενο BioShock σε, γραφή, Bioshock σε γραφή, και νομίζω ότι θα είμαι και καλυμμένος εγώ προσωπικά Οκ, okay, εντάξει Okay. Ίσως, ίσως τα παιχνίδια που ετοιμάζει για την Nintendo να είναι πιο δημιουργικά, ας πούμε, λίγο διαφορετικό. Α, εσύ γι' αυτό το λες. Έχεις στο μυαλό σου τέτοιες φοβίες. Όχι, όχι. Δεν είναι. Απλά σου λέω ότι από τη στιγμή που έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα το τι βλέπει έχει για, για PC παύλα κονσόλε αυτή τη γενιά PlayStation 4 κτλ. που είναι καθαρά αποσανατολισμένο στο online, μήπω στο Switch προσφέρει το κάτι διαφορετικό που πάντα πρόσφερε. Δηλαδή θυμίσου λίγο Child of Light και το, τα Rayman. Ε, το Αυτά τώρα δεν νομίζω ότι. Είναι. Ναι, ναι, δεν νομίζω ότι δηλαδή, είναι και ρε, και Γιώργο και... τα παιχνίδια πρώτη γραμμή τη Ubisoft. Τώρα αυτά είναι. Όχι, μα δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τα επιδόρπια. Αν είναι γραμμής, για αυτήν... Δεν με νοιάζει αν είναι εμπορικό ή όχι. Απλά είχε μια δημιουργικότητα, ρε, παιδί μου. Είχε μια φιλοδοξία και λίγο πιο. Δεν θα το πω καλλιτεχνική. Θα το πω. Τι να πω τώρα. Ε, σχεδιαστική. Δημιουργική. Mm. Ναι, δημιουργική. Και όχι μόνο εμπορική. Ποιο μα. Ναι, I am alive, bravo. Το Outland. Ναι. Και μην ξεχνά ότι ζούμε Είχε. Ας πούμε, σε μια βιομηχανία τώρα που υπάρχουν τρία-τέσσερα τεράστια franchise που έχουν, έχουν καταστρέψει λίγο τη διαφορετικότητα. Δηλαδή, σκέψου, πόσα Star Wars παιχνίδια περιμένουμε. Σκέψου, ε, ότι τώρα μπαίνει και η Marvel στο παιχνίδι. Θα γίνει και εκεί χαμό. Δηλαδή, αρχίζει λίγο και. Δεν ξέρω, λίγο σε, σε πνίγει αυτό το θέμα. Θέλει να δουλέψουν τα στούντια τα καλά σου, όχι σε τέτοια franchise, σε κάτι διαφορετικό. Ναι, κατάλαβα τι λε. Ε, δεν διαφωνώ, γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι συμφωνώ ε, αλλά και διαφωνώ μαζί σου. Ναι, ναι. Okay, καταλαβαίνω απόλυτα. Σίγουρα καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι αυτό που λες και μαζί σου είμαι και το ξέρεις. Ε, και, εγώ, και, εγώ, Στη... και εγώ το <laughs> αντιλαμβάνομαι. Στην ίδια... στην ίδια πλευρά είμαστε ως gamers. Απλά, ξέρεις, ε, προτιμώ να ξέρω τι θα τι βλέπω και τι περιμένω από μια εταιρεία παρά να, να αμφιταλαντεύομαι Έχει, ακόμα για το τι τελικά είναι η Ubisoft. Ναι και να την πατήσει σαν τον Destiny το πρώτο ε, που Και ότι θα τα κάνει. Ε, νομίζαμε ότι θα παίξουμε κατυά. το επόμενο γίγαντα τη <σχ> Bungie και το <σχ> επόμενο <σχ> Halo και πήραμε ένα MMO α πούμε. Το οποίο πολύ καλό γι' αυτό τελικά που ήταν αλλά όχι αυτό που <σχ> περιμέναμε, <σχ> ναι. καταλαβες. <σχ> ναι. Τέλο πάντων, πάμε παρακάτω είναι 11. Τι έχουμε Θέμη για να προχωρήσουμε έχουμε λίγο οι 3 να πούμε. Έχουμε μερικά νέα να πω για το The Surge που τελειώνω μάλλον ή σήμερα ή αύριο. Ναι, yeah. Το καλύψατε αρκετά από τη Ubisoft. Να αναφέρω επίση ότι μέσα στη βδομάδα ανακοινώθηκε και το δεύτερο expansion του Ghost Recon Wildlands που αναφέραμε και πριν. Το το πάμε μωρή αρρώστια, απλά δεν θα ασχοληθώ. Όχι, πάμε παρακάτω. Ναι, και είπαν κιόλας ότι αναμενόμενα θα αργήσει πολύ το avatar παιχνίδι που ετοιμάζει η Ubisoft, γιατί έφαγε καθυστέρηση ξανά και η ταινία. Οπότε για 2020 και το avatar παιχνίδι τη Ubisoft. Εντάξει, δεν το ξέρουμε αυτό. Συνεχίζουμε με ανακοινώσει. Όπω και ανα... ανακοίνωσαν το Life is Strange, ανακοίνωσε η Ubisoft. Πολλέ ακόμα εταιρείε ανακοίνωσαν παιχνίδια. Ανακοινώθηκε το Forum 1 2017. Εντάξει, ετήσιο franchise okay, το περιμέναμε. Ναι, ναι. Ένα σχόλιο να κάνω εδώ πέρα. Ναι. Το ότι ενώ πέρυσι ας πούμε, ήταν η πιο αξιοσημείωτη κυκλοφορία για το Forza Horizon 3, και α πούμε βγήκε το Assetto το Corsa και κάποια άλλα racing, φέτο γίνεται ο πανικό και στα racing. Ο πανικό. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε. Θα έχουμε φέτο. Φόρμουλα 1 2017. Φόρτσα 7. Grand Turismo Sport που έγραψε και υπουργείο Σάκη. Καινούριο Need for Speed. The Crew 2. Project Cars 2. Είχαμε το Mario Kart. Έχουμε Der 4. Τι γίνεται φέτο. Κοίταξε. Ξέρει ότι πιστεύω να αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για ένα εντελώ διαφορετικό κοινό από το, το κοινό του The Crew 2 με το κοινό του Assetta Corsa ή του, του Grand Turismo Sport. Έτσι. Ναι, θέλω να σου πω, Ford ναι, και εντάξει, Ford 7, τα βάζεις όλα μέσα στο κομμάτι και Racing. Ford Speed, και Crew, ναι, και, και, ναι, ναι, και okay. Project Cars και άλλο το Project Cars ας πούμε, που πάει Micro κόντρα. Micro Machines. Το machines. Το Ford, Micro Machines, Dirt, το Mario Kart το που το ήταν ναι, γύρω σας τώρα. Λογικά και αυτό. Φέτος mm. γίνεται χαμό και στα Racing. Μάλιστα. Πολύ, το πολύ γκάζι να πέσει. Πολύ γκάζι. Ε, τώρα, τι ήθελα εγώ να πω για να προχωρήσουμε. Έχουμε κάτι άλλο σε ανακοίνωση, να Είχαμε τα το πρωτόκολλο Το 2018. Επίση, ανακοινώθηκε ετήσιο ο και αυτό το περιμέναμε. Που θα κάτι, γίνει λέγανε, κάτι λέγανε για, για κάτι τέτοια. Διάβασα ότι θα έχει πάρα πολλέ αλλαγέ και τέτοια. Ναι, υποσχέθηκαν πολλέ αλλαγέ. Υποσχέθηκαν πολύ καλύτερη έκδοση στου υπολογιστέ φέτο που τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάτι ανάμεσα στο Xbox 360 και το PS3 και στην έκδοση του PS4. Υποσχέθηκαν ότι φέτος θα συμβαδίζει με τις εκδόσεις του PS4 και Xbox One και θα φέρουν πολλές αλλαγές. Τι άλλο, είχαμε, είχαμε ανακοίνωση και κυκλοφορία μέσα στην εβδομάδα του Remastered του Phantom Dust που βγήκε δωρεάν και ανακοινώθηκε και η καθυστέρηση για το Ace Combat 7 που πάει για το επόμενο έτος. Μάλιστα. Η, μια ανακοίνωση του CEO της, ε, διάβασα. Ήρθε και ένα... του Ace Combat, λέω. Ε, ήρθε και ένα ναι. δελτίο τύπου μια δικιά του δήλωση που είχε τέλος πάντων κάτι έγραφε για, για το παιχνίδι. Μάλλον γι' αυτό ήταν. Μάλιστα. Ε, Αυτά από ανακοινώσεις. Ωραία. Πολύ επικαιρότητα. Χαμός. Ε, εννοείται, αφού έτσι κι αλλιώς τώρα είπαμε, σιγά σιγά θα αρχίσουμε, πόσο έχουμε, 18. Είμαστε... Ε, 13 είναι, 13 με 15 δεν είναι η 3. Ναι, ναι, ναι. 13 με 15, οπότε αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει από εδώ και στο εξή. Φημολογίες αυτά και αν υποθέσουμε ότι και φέτο η βιομηχανία θα κινηθεί με τα, στα επίπεδα που κινήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια λίγο πριν την E3 τα πολλά πολλά και χοντρά τα είχαμε μάθει πριν από την ηθρή. Ε, οπότε καταλαβαίνετε τώρα, ότι μέχρι και τις 13 Ιουνίου από τώρα και μέχρι τις 13 Ιουνίου ε, σίγουρα έχουμε πράγματα να δούμε και σίγουρα μην νομίζετε ότι με, από τις 13 και μετά θα αρχίσουμε να βλέπουμε πέρυσι και ε, πρόπερσι ας πούμε αυτό το είχαμε, ήταν ε, de facto πλέον ότι πάρα πολλά πράγματα τα μάθαμε αρκετές μέρες ή και εβδομάδες πριν λοιπόν ε, Κάτι άλλο δεν έχουμε, να προχωρήσουμε λίγο στα παιχνίδια και να πάμε λίγο και στην ιθρύνη να πούμε λίγο και τι παίζει με τα με, με έχω σημερομηνίες. έχω κι άλλες επικαιρότητα άμα θες. Αν είναι κάτι πολύ hot να το πούμε. Ε, τι έχουμε? Έχω για το NPD ότι τον Απρίλιο το Switch βγήκε ξανά στην κορυφή και το Mario Kart, ναι, Kart επίσης στην Mario κορυφή. Καρ. Λόγω Mario ναι, Kart αυτό, ναι. Συνεχίζει εγκαζομένο. Έχω για το The Legend of Zelda στα smartphones. Πάντω, εδώ λίγο να σχολιάσω κάτι. Είχε πάρα πολύ δίκιο στο άρθρο που έγραψε σήμερα για την Ιθρή. Που, by the way, μπορείτε να το διαβάσετε στην κεντρική σελίδα του unboxholics.com. Έγραψε ένα άρθρο αναλυτικό και μεγάλο, έτσι εκτενές ο Θέμη, που αφορά την, την 3 και του τρει μεγάλου παίκτε τη, Sony, Microsoft και ε, Nintendo. Είχε πολύ μεγάλο δίκιο ότι η Nintendo μπαίνει με πολύ καλό momentum μέσα στην Ιθρή. Ε, έχει κυκλοφόρησε με ένα από τα καλύτερα παιχνίδια εντάξει, χοντρό, μη χοντρό αυτό θα το δείξει ο χρόνος όλων των εποχών το ε, μετακρίτικ ε... αυτό λέει τουλάχιστον. Άστο το Τρίτο καλύτερο. Την προηγούμενη Ας εβδομάδα άλλα λέγαμε. Άστο το μετακρίτικ. Χέστο. Εντάξει, θέλω να σου πω ακόμα και αυτό. Χέστο. Εγώ αφού. σου μιλάω τώρα από προσωπική εμπειρία 100 ώρε και θα συμφωνήσω ότι είναι σίγουρα ένα από τα καλύτερα παιχνίδια. Παιχνίδια-παιχνίδια. Όλων των εποχών. Έκανε, έχει πολύ δυνατή εμπορική πορεία παρά το γεγονός ότι υπήρχε μέχρι στιγμής ένα και μόνο παιχνίδι, το Mario Kart 8 Deluxe ή Deluxe όπως θέλετε πείτε το. Επίσης ξεκίνησε δυνατά και πουλάει και αυτό κονσόλες και προσέξτε έτσι, είναι Mario Kart 8 που το έχουμε δει, απλά είναι η Deluxe έκδοση. Δεν είναι καν καινούριο Mario Kart, παρόλα αυτά και καλά τα πήγε και κονσόλες πουλάει. Οπό, και έρχεται τώρα η E3, μέσα στο καλοκαίρι παίζει με Splatoon 2 Arms, εντάξει εμάς είπαμε δεν μας αγγίζει αλλά το Splatoon 2 εννοείται εμένα προσωπικά με αγγίζει θέλω δεν θέλω ε, Τι μένει γαμώ την τρέλα μου <laughs> Metroid <laughs> ε, Ναι ε, Λογικά στην e θα δούμε εκτενή πλάνα από από Μάριο και γενικά η Nintendo μπαίνει πολύ πολύ δυνατά μέσα στην e μένει να δούμε αν αυτό θα το διατηρήσει και δεν μείνει στα, στα πολύ κλασικά. Κοίτα, έχει τα Φόντα να εκπλήξει τους πάντες, έτσι. Έχει μπει πολύ δυνατά. Μπορεί τώρα να δώσει φουλ παιχνίδια. Είχε και μία CG με το Wii U για πόσο καιρό. Πιστεύω τα στούντιό τη όλα έχουν πάρει φωτιά από πίσω. Κοίταξε, αυτά τα παιχνίδια Αμπρίων. που βγαίνουν τώρα είναι τελειωμένα όλα πιστεύω. Δηλαδή και το ARMS είναι τελειωμένο και το Splatoon είναι άντε στα τελειώματα, δηλαδή πλέον το πολύ πολύ να δουλεύουν, πιστεύω, μικρέ ομάδε και να τα καλοποιήσουν λίγο για το τέλο. Κατά τα άλλα, έχουν περάσει σε άλλα, είναι σίγουρο. Επίση, δεν είναι πολύ περίεργο που δεν έχουμε μάθει ακόμα ε, για το online τη. Δεν θα έπρεπε, δηλαδή, από τη στιγμή που βγαίνει το ARMS και το Splatoon που είναι καθαρά online παιχνίδια και το Mario Kart τώρα, δεν θα έπρεπε και να το ξέρουμε κάποια πράγματα yeah. παραπάνω. Yeah. Για, το yeah. app, για το app που θα έβγαζαν. Την τιμή δεν ξέρουμε, α πούμε, κτλ. Ναι. Ναι, άστε, η τιμή είχε ακουστεί γύρω στα 20 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Αλλά πώ θα λειτουργεί, δεν ξέρουμε καν πώ θα λειτουργεί. Πιστεύω Και αυτό να τα ότι... δούμε στην Ιθρή, Γιώργο. Νομίζω ότι το spotlight που διαφήμισαν ε, αναφέρει για παιχνίδια του Switch. Δεν αναφέρει γενικά. Πιστεύω θα έχει κάποια direct λογικά γι' αυτό αφιερωμένη. Δεν πιστεύω να χαραμίσουν ίσως. τώρα χρόνο να εξηγούν το βάρετο αυτό το πράγμα με το online στην Ιθρή. Έτσι πιστεύω, δεν ξέρω τώρα. Αυτή η περίεργη είναι. Θα φανεί. Μακάρι να δούμε. Πάντω το spotlight θα είναι μόνο για παιχνίδια του Switch. που Αυτό είναι θετικό. Του 3DS θα τα δείξουν στα 3 House και τέτοια που είναι μετά. Μάλιστα. Ναι. Ε, Μια και πιάσαμε τώρα η 3. Α αφήσουμε τα παιχνίδια που παίζουμε για μετά. Α ας, ε, ας συνεχίσουμε στην 3. Ε, νομίζω ότι. Ε, Κοντεύουμε να χαρακτηριστούμε και γραφική αν μιλήσουμε για την Microsoft και το τι περιμένουμε από αυτήν. Τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές. Ο Θέμης σήμερα σε αυτό το άρθρο που σας είπα προηγουμένως τα λέει επίσης πάρα πολύ καλά. Από τη Microsoft ίσως είναι η εταιρεία που έχει τα περισσότερα φώτα στραμμένα πάνω της. Κυρίως γιατί και πολλά λόγια έχει πει τον τελευταίο καιρό. Και έχει ανεβάσει πάρα πολύ το το hype. Κάτι, το επίσημο μότο που κατεβαίνουν θα έλεγα εκλογές αλλά δεν είναι εκλογές αλλά μπορείς <laughs> να το χαρακτηρίσεις και εκλογές που κατεβαίνουν στην στην E3, είναι Brace for Big News. Ετοιμαστείτε για πολύ μεγάλα νέα. Ε, μεγάλο νέο δεν μπορεί να είναι το Scorpio γιατί πλέον το ξέρουμε. Οπότε τα μεγάλα νέα το μυαλό σου πηγαίνει στα παιχνίδια. Ε, έχει επίσης ε, ανακοινωθεί ότι δεν θα δούμε Halo 6 φέτο. Ναι, αυτή είναι και η κίνηση που είχα πάνω. Ναι. Είπε η 343 θα δείξει κάτι, αλλά το Halo 6 είναι σίγουρο ότι δεν θα το δούμε. Gears 5 δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε τόσο νωρί. Οπότε εντάξει. Το, το Forza αποκλείεται να κουβαλήσει ολόκληρη συνέντευξη τύπου. Τι, τι θα δούμε μετά στη Μάγιστο, γιατί μα ετοιμάζει για τόσο πολύ, Άμα ξέρω, δεν έχει αυτό, ούτε Halo 6 α πούμε. Και επίση αυτό που σου λέω, το γράψανε και πάρα πολλά παιδιά στην, στο άρθρο τους οποίους χαίρομαι να διαβάζω έτσι ωραίες απόψεις. Ε, το έγραψαν πάρα πολλά παιδιά, παιδιά τα οποία ε, φίλτατε θέμη, είναι παιδιά που ε, γουστάρουν και πολύ τη Sony. Παρ' όλα αυτά φέτος θεωρούν ότι πολύ ενδιαφέρον έχει η συνέντευξη τύπου της Microsoft μόνο και μόνο για να δούμε τι στο καλό, μη πω τίποτα πιο χοντρό, Ετοιμάζει η Microsoft και αν θα καταφέρει, όχι να ανατρέψει το κλίμα και να κερδίσει τι εντυπώσει και να περάσει τη Sony και τέτοια. Έτσι κι αλλιώ αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καλά να την περάσει, πολύ συστήματα. Το να κλίμα δεν γυρίζει εύκολα. Απλά τουλάχιστον να μην είναι η εταιρεία που τρώει το, το, το ατελείωτο κράξιμο όπω τρώει τα τελευταία δύο χρόνια. Ε, και να δούμε τι θα κάνει. Τι θα παιχτεί με το Σκόρπιο. Τι τιμή θα έχει, εγώ έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να μάθω τελικά την τιμή του. Αν και το γεγονό ότι δεν είναι τελικά η super υπερκονσόλα σε θέμα hardware, απλά είναι μια πολύ δυνατή κονσόλα και μέχρι εκεί. Ε, ίσως τελικά δεν δούμε τιμή στα 499 και 549 που υπολογίζαμε και ίσως παίξει και αυτή ανταγωνιστικά με 399 με το Σκόρπιο ε, βέβαια, θα δούμε και αν, αν θα απαντήσει σε κάτι τέτοιο και η, και η Sony σε μια, με μια πτώση τιμή του Pro. Εγώ, φίλε, είχα προβλέψει στιγμ... εδώ και πολύ καιρό ότι 3,99 το Scorpio και 3,50 πτώση τιμή μέσα στην νυχτή το PS4 Pro. Ξέρεις τι μου λέει ότι μπορεί να μην έχουμε πτώση τιμή στο PS4 Pro. Το γεγονό ότι πουλάει σαν ζεστό καρβέλι ρε φίλε. Δηλαδή, κάτι που πουλάει τόσο πολύ, γιατί να του ρίξει στην, την, την τιμή. Ισχύει. Που και είναι και προϊόν με τεράστιο περιθώριο κέρδου το PS4 Pro. Ακριβώ. Δηλαδή για ποιο λόγο να ρίξουν την τιμή κατά Δηλαδή, δηλαδή. βγάζουν πραγματικά λεφτά όταν αγοράζει Pro. Τι ακριβώ έχει λεφτά. να φοβηθεί, ας πούμε, η Sony για να ρίξει την τιμή. Μην είναι, βγει το Xbox και σταματήσει ο κόσμο να αγοράζει PS4. Κατάλαβε. Δηλαδή γι' αυτό σου λέω μου φαίνεται λίγο δύσκολο να. Να έχουμε πτώση τιμή. Τώρα, ή που λιπτώσει τιμής μέσω κάποιων bundles μεγάλων παιχνιδιών, όπως το God of War, που κάτι λέγεται ότι θα κυκλοφορήσει φέτος τελικά με bundle ε, το συγκεκριμένο ε, πακέτο, δηλαδή το, το God of War με, με PlayStation 4 Pro, εκεί μπορεί να δούμε έτσι κάτι εντός εισαγωγικών γκρίζα, γκρίζες πτώσεις ε, τιμής. Αλλά κανονική δύσκολο και, και αχρίαστο για την ώρα αφού πηγαίνει πως το λέμε στα λαϊκά πηγαίνει μπάλα ναι και η Microsoft έχει να τα βάλει με μεγαθύρια φέτος γιατί ας πούμε η Sony δεν έχει και δύσκολο έχει δύσκολο έργο το έγραψα για τους λόγους γιατί αλλά δεν το... έχει να αποδείξει κάτι έχει τόσα παιχνίδια που α, μόνο και μόνο να μας δείξει τα παιχνίδια που θα έρθουν οι περισσότεροι δεν είναι ικανοποιημένοι που σίγουρα έχει και εκπλήξει. Έτσι, α πούμε, η Sucker δεν ξέρουμε τι κάνει. Που σίγουρα φτιάχνει yeah. κάτι. Ε, πιστεύεις... και, και έχει μπικινιν Nintendo πολύ δυνατά. Οπότε έχει να αποδείξει η Microsoft. Πιστεύεις σε ότι μια περίοδο η... που όλοι η... κράζουν. Πιστεύεις ότι η Microsoft ε... η Microsoft λέω η Sony δεν θα έχει ανακοινώσει. Όχι δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έχει και θα έχει πάλι και μεγάλες. Σε... Ε... Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Δεν μπορεί σου δηλαδή λέω, να, να μείνει μόνο στα... που δεν ξέρουμε τι κάνουν. Όπω είναι η Σάκερπαν σου λέω. Είπαμε. Bloodborne 2. Κάτι Dio. με From Software. Κάτι Είπαμε. Bloodborne 2. Demon Souls 2. Δώστε κάτι από εκεί. Εννοείται θα δώσει κάτι από From Software. Έτσι πιστεύω. Θα ε... δούμε κάνα καινούριο Sly. Κάνα Sly reboot. Ναι, από η Sucker Punch μπορεί να έχει κανένα Sly. Ναι, μπορεί. Ένα μεγάλο κανονικό Θα δούμε σλάι. και ένα Gameplay The Stranding. Θα σκάσει και ένα Bloodborne 2. Τέλος. Καρδιακό επεισόδιο. Έχει να δει Gameplay από Death Stranding. Έχει να δει Gameplay από The Last of Us 2. Plastic Αυτό βασίλιο. νομίζω δεν θα το δούμε φέτος. Δεν θα θα, δούμε, θα δούμε το Uncharted. Θα δούμε, θα δούμε. Απέχει πάρα πολύ. Θα δούμε γκέιμπλέι... Play... Κάτι... Τι. Διάβασα κάτι tweets που έκαναν Μην ε... με χαλάς μέλη... Τώρα. μέλη της Naughty Dog ότι το 90% της ομάδας δουλεύει στο Uncharted The Lost Legacy. Λογικά, για να λέει το 90%, το 10% κάνει το pre-production. Πρέπει να είναι σε πολύ, πολύ αρχικό στάδιο το The Last of Us. Δεν μην ξέρω, μπορεί μην να δούμε κανένα CGI. Δεν με χαλά τώρα. Εγώ περιμένω να δω gameplay από Last of Us. Part 2. Νομίζω η Naughty Dog θα δείξει το Uncharted. Προφανώ μπορεί να δείξει το The Last of Us. Σου λέω τι εκτιμώ εγώ με αυτά που. τα tweets που είδα. Μπορεί να κρατήσει και κάτι πίσω για την Gamescom. Γιατί έχει πολλά. Για, την BS, για το PSX θα κρατήσει, Ή και αυτό. Nine α, days το gone, αυτό είναι Detroit. ότι έχει, έχει και τέτοιε εκθέσει μεγάλε που μπορεί να πει. Η Sony είναι Sony αυτό είναι. το ότι πρέπει ναι, να, ναι, να ναι. τι μοιράζει ανακοινώσει γιατί έχει δύο event το χρόνο. Το Xbox έχει ένα event, α πούμε. Ναι, και η ναι, Nintendo ναι. κάνει όλο το χρόνο direct. Αυτό ισχύει. Οπότε ίσω μείνουμε σε κάνα τρελεράκι, λε. Ε και αν. Εγώ πιστεύω θα δείξουν μόνο το Uncharted The Lost Legacy. Ναι, Ενδέχεται να δείξουν και The Last of Us. Εγώ fast. μιλάω για gameplay γιατί έχω ξεχάσει ότι τελικά δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στο Lost Legacy, καταλαβές. Ναι, Οπότε λέω εντάξει τελείωσε στήγη, με το 4, Είδα με, φύλιο, είδαμε, φύλιο. είδαμε ολοκληρωμένο τρέιλερ πέρυσι, teaser τρέιλερ πέρυσι. Ε, λέω ρε γαμό, το δεν μπορεί, ίσως στην e δούμε κάτι αλλά μπορεί. Κάτσε αυτό δεν είναι για 18. Το The Last of Us. Ή ακόμα είναι και αυτό αόριστο. 19-20, μη σου πω. Όπως, λογικά Λεύσε. θα παίξει όπως έπαιξε το πρώτο τέτοιο. Όπω έπαιξε το πρώτο The Last of Us. Στα τέλη του PS4 και ένα remaster για PS5 μετά. Μάλιστα. Γιατί είχε κάνει κάτι περίεργε δηλώσει ο Nail Dragman, α πούμε το ότι. Αν θα το δούμε στο PS4, λέει το The Last of Us 2. Εν πάση περιπτώσει, ενδέχεται να δούμε κάτισιν γιατί ο Νέιλ Neil... Ο Νέιλ Ντράκμαν που είναι ο director του παιχνιδιού που είχε κάνει και το, The Proto, και το πρώτο The Last of Us ήταν σε κάτι στούντιο, motion capture, τραβούσε με κάτι ηθοποιούς κάτι πράγματα. Μπορεί να είναι trailer. Μπορεί να τραβούσαν κάτσιν και να μην δούμε τίποτα. <laughs> Όλα είναι πιθανά. <laughs> ε, πρίτσκα τον ακούσε, έτσι. Ξέρει και τι έκανε ο. Ε, τι κάνουν και οι φωτογράφοι μέσα στην Naughty Dog από τα, τα προφίλ του στο Twitter. <laughs> Κοίτα τον Dragmaν τον ακολουθώ κι εγώ. Και επειδή συχνά του πατάω εκεί καδούλε και τέτοια, ε, μου τα βγάζει συνέχεια τα Twitch. Του έχει δίκιο. Η, η ηθοποιό που κάνει το, την ε, τέτοια, την Έλλη, ναι. ε, σίγουρα έχουν συνεργαστεί ήδη. Τώρα δεν ξέρω τι κάνουν. Ε, είναι στο studio, να... στο motion capture, ναι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αργήσει τόσο πολύ όσο λέει ο Θέμης. Πιστεύω ότι είναι το μεγάλο παιχνίδι για το 18 ε, της Sony. Όχι για το 19 και 20. Τέλος, ε, θα και εγώ και το πιστεύω και το ελπίζω κυρίω. Απλά η Sony έχει τόσα πολλά να δείξει. Δηλαδή, ακόμα και τίποτα από καινούριο να μην δείξει. Που θα δείξει γιατί θέλει θα να δείξει. και αλλά και τίποτα να μην έδειχνε. Έχει τόσα πολλά να δείξει. Αυτό ρε φίλε, έχει πάρα πολλά. Δηλαδή, έχει, θα... Μην ξεχνάτε το, το Final, Final Fantasy, έτσι. Final Fantasy, Shenmue 3, Shams, God Gone, of War, God of War. Το Spider-Man Spider που είναι τεράστιο. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια, παιδιά. Δεν, δεν το συζητάμε. Death Stranding, να δούμε επιτέλου gameplay. Μόνο αυτό δεν θέλετε. Μόνο από αυτό, όντω όπω το λέει, ρε παιδιά. Όπως Όπω το λέει ο Γιώργο, μόνο από αυτό θα Άλλο... πει ναι. στο Ιντερνετ. Να με πες... αυτό να κλείσει, να κλείσει το show με τον Κοτζί μα. Ναι, προφανώ θα δούμε Όχι προφανώ και. Είναι σίγουρο σίγουρο ότι θα δούμε God of War σε αυτή την ηθρή. Το Detroit, το, Dream, ναι, το Detroit, την Quantic Dream του Detroit. Το Tasty ναι, Pack. Ναι, ναι, έχει, έχει. Αφού η Quantic Dream νομίζω κάνει και, και δεύτερο παιχνίδι ταυτόχρονα. Πρέπει να είναι διπλή ομάδα πλέον. Αν δεν κάνω λάθο. Οπότε ενδέχεται να έχουμε και από εκεί και δεύτερο παιχνίδι από τον Engage. Και κάτω. Και βλέπει, μπορεί <laughs> και, <βλέπουμε>. και μπορείτε <laughs> από From. Ε, τι άλλο δηλαδή. Που, 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 και από From Software, ναι. Το Japan Studio επίση. Εντάξει, κάνει τον 2 Μια μικρή ομαδούλα. Κάτι κάνει και το Japan Studio. Επίσης, πέ, εντάξει, και σε VR, ε, λογικά και, θα δούμε. Και, θα, και, θα το Days και σε VR, το London Studio δεν ξέρουμε τι κάνει. Ναι. Η Sony San Diego δεν ξέρουμε τι κάνει. Άχι, θα δούμε θα, και θα, το Dreams, θα, Dreams. Η Media Molecule πέρα από το Dreams που λογικά το τελειώνει τώρα, μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Το τελειώνει γιατί έχουν ακουστεί διάφορα λίγο περίεργα για το Dreams. Ότι έχει κάποια προβληματάκια στην ανάπτυξη. Και γι' αυτό έχει χαθεί το τελευταίο καιρό. Μακάρι να μην ισχύουν. Δεν ξέρω, υποθέτω ότι το ψιλοτελειώνει γιατί έχει πολλά χρόνια στην ανάπτυξη του. Έχει, τέλει. έχει, ναι, έχει. Ο Killer Teo 2000 λέει γιατί δεν λέτε στο άρθρο για την E3 ακριβώ ώρα και η ημερομηνία τη κάθε εταιρεία. Stay tuned. Ε, θα τα έχουμε όλα αναλυτικά σε κάτι πολύ ωραίο που έρχεται τις επόμενες ημέρες Οπότε μην αγχώνεσαι καθόλου. Μέσω των Unboxholics θα δει όλη την Ιθρή. Όταν λέμε Όλοι, Όλοι. Και θα καταλάβει. Ε, μην αγχώνεσαι καθόλου. Τα αναφέρω και μέσα, παιδιά. Yeah. Θα έρθουν πάρα πολλά πράγματα για την Ιθρή. Αυτό είναι λίγο πριν την ηθρή. Ξεκινάμε ένα μήνα πριν. Το συστηματικό πόνο. Θα έρθουν πολλά θα πράγματα. θα παίξει πάρα πολύ δυνατά η Ιθρή. Να είστε σίγουροι και θα το δείτε. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Και ποιο θέλει αμάναμαν τι ώρε. Ε, υπάρχει post, υπάρχει θέμα στο φόρουμ και υπάρχει, ε, έχει ανέβει μια φωτογραφία που δείχνει η ώρα στη, στο Λος Άντζελες και η ώρα είναι στην Ελλάδα. Μπορείτε να σημειώσετε από τώρα. Ο, ο Would You Kindly εδώ και ώρα γράφει κάτι για τον Ουέντα ε, και ότι κάτι ετοιμάζει ο και το γράψανε και κάτι. Μίλησε παιδιά. σήμερα. Μίλησε σήμερα για το επόμενο παιχνίδι. Θα το γράψουμε αύριο αναλυτική στο Moxcolix.com. Τι, τι είπε δηλαδή. Ε, αναφέρθηκε ελαφρώ στο επόμενο project του και είπε ότι επειδή δούλευε τόσα χρόνια σε πιο γραμμικό περιβάλλον, α πούμε, το The Last Guardian θέλει κάτι πιο ανοιχτό, κάτι πιο open world. Ξέρω εγώ ή κάτι τέτοιο. Είπε ότι δεν του αρέσει να δίνει τι λεπτομέρειε των ιστοριών του. Είπε διάφορες, διάφορα Εντάξει, ωραία μέχρι πράγματα, το Εντάξει, μέχρι το 2029 έχουμε. Μέχρι το 2158, εντάξει. Ε, ναι, εντάξει. Αυτό και ο, και ο Blow. Πιστεύω εντάξει, να ζούμε. Πιστεύω να ζούμε και. Ναι. Λοιπόν. Ε... τι άλλο έχουμε από την, από την E3. Nintendo είπαμε, για τη Microsoft είπαμε. Yeah. Για τη Microsoft πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε πράγματα. Δηλαδή είναι τόσο κλειστά πλέον τα χαρτιά της να πούμε για το Scalebound. Ναι, ναι, ας πούμε για το Scale Ας πούμε για το Scalebound, πάρα πολύ. Το περιμένω σαν τρελό. Που ξέρει ότι είχε ήρθε στην επικαιρότητα σήμερα το Scalebound. Αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό εγώ το αναφέρω. Ναι. Σήμερα ανανέωσε το εμπορικό. Σήμερα. Σήμερα ανακάλυψαν ότι πρόσφατα ανανέωσε ξανά το εμπορικό σήμα του Scalebound. Φαντάζεσαι να Για να μην το πάρει κάποιο ανταγωνιστή. Και, 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 Βγήκε και μια φήμη χθε, νομίζω, προχθέ θέμη ότι ε, το ξαναξεκίνησαν με άλλη δεν Παίζει, δεν παίζει αυτό. Βγήκε ο Τζε μετά που είχε κάνει τι μεγάλε διαρροέ για το Σκόρπιο και είπε ότι είναι fake αυτό. Οκ. Okay. Απλά εγώ το είδα κάπου να το αναφέρουν, γι' αυτό το λέω. Ε, εν τω μεταξύ, είναι αυτό που λέγαμε και πριν με το κράξιμο. Ανανέωσαν το εμπορικό σήμα που εντάξει το κάνουν όλοι. Και η Valve ανανεώνει το Half-Life, ξέρω εγώ. Όχι, θα βγάλει Half-Life 3. Και έπεσε το, το τρελό κράξιμο σήμερα και λένε άμα ξαναβγάλει το scale bound θα το βάλει εκεί που ξέρει και άμα το πήραν από τον Καμίγια θα ναι, τους ναι, κάνω ναι. και θα τους, ε, τους καταξέσκησαν μέχρι που ανανέωσαν το εμπορικό σήμα τους έθαβαν σήμερα. <laughs> Δεν ξέρει τι να κάνει αυτός ο <laughs> λέει Καμένα το έχει το παλικάρι. <laughs> Μάλιστα. Ε, τι άλλο, από η 3 δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Από η 3 φέτο θα έχουμε το μεταξύ συνέντευξη τύπου και από την Devolver Digital. Τι πια? Devol... Αυτή ήταν η αντίδραση που είχαν όλοι στο Twitter. Χου! και έβαζαν κυφάκι από κάτω. Ποια είναι <laughs> αυτή. Devolver Digital. Serious Σαμ. Τα άλλο Αυτή <laughs> βγάζει indie. Αυτή βγάζει πολλά indie. Είναι publisher που έχει πολλά indie και φέτο θα κάνει συνέντευξη τύπου κανονικά. Ε... ο πιστολάκος τι εννοεί, Βρέα, Αποστόλη μου, ότι θάψιμο μόνο στη Microsoft. Κρίμα, ρε παιδιά, τι εννοεί. Από, από τη δικιά μα την πλευρά ή γενικά το τι ισχύει στο, στο ίντερνετ. Κρίς Κάμερ για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Σε ευχαριστούμε πολύ φίλε μου. Ε... το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Και, και για να ξεκαθαρίσω την, ε, τη, τη θέση μου και την ε, θέση των παιδιών το ότι υπάρχει ένας αρνητισμός στο, προς το στρατόπεδο ότι Α, γενικά λέει μιλάω όχι από εσάς ε, ναι αυτό ισχύει υπάρχει ένας αρνητισμός προς το στρατόπεδο της Microsoft κυρίως γιατί και η ίδια δεν έχει κάνει και τις σοφότερες επιλογές όσον αφορά το, το Xbox One δεν είναι μυστικό αυτό δεν είναι κρυφό αυτό. Ε, ναι, και... όταν έχει να ακούσει νέα ανακοίνωση για ένα χρόνο και ακούς μόνο το Scalebound, α πούμε, είναι λογικό να. που ακυρώθηκε, είναι λογικό να. Τα λέγαμε παραφέρει. και προηγουμένω. Τα, τα έχουμε πει πολλέ φορέ, τα είπαμε και προηγουμένω με τον Θέμη. Ε, αν δείτε τι κινήσει τη Microsoft τα τελευταία χρόνια, μόνο ανησυχητικέ είναι για το, για το Gaming και για του Xbox ε, κατόχου. Δηλαδή. Από, από το κλείσιμο της Lionhead, λίγο πιο παλιά από το γεγονός ότι άφησε την Bungie να φύγει από τα χέρια της έτσι, από το γεγονός ότι από, την, από τα δυνατά Gears of War πήγαμε σε εργολαβίες, τίμιες για την ώρα εργολαβίες της The Coalition, το ότι έκλεισε η Λάχιτ το είπαμε. Το ότι ακυρώνει yeah. project όπω το Scalebound. Το ότι έχει βάλει τη Rear και δουλεύει σε παρείσθηκε, που μπορεί να είναι καλό τελικά, αλλά εμεί έχουμε συνηθίσει. Εγώ σαν Σάκη, δεν ξέρω για εσά, εγώ σαν Σάκη έχω συνηθίσει τη Rear να βγάζει αριστούργήματα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, από Nintendo 64 και μετά ακόμη και στο Xbox 360, στην προηγούμενη τη κονσόλα όχι τα τελευταία χρόνια, αλλά από την πρώτη μέρα είχα να, να παίξω το κάμεο. Ε, είναι πολλά, είναι πάρα πολλά τα, τα λάθη και ο, οι λόγοι για, την, για τους οποίους δεν ακούει και τα καλύτερα λόγια η Microsoft. Ε, έχει μερικά δυνατά όπλα που συνεχίζει να είναι όπλα και για την ώρα ευτυχώς δεν έχει αλλάξει κάτι ε, ανησυχητικά έτσι έντονα. Ο Stiller 23 σε ευχαριστώ φίλε μου ε, Όπως είναι το Forza Motorsport ας πούμε. Γενικά η σειρά Forza Της Turn -10, 10, και της uh, Play, Digital uh, Playground Δεν είναι, είναι άλλο πράγμα αυτό Playground Σκέτο, yes. ναι Θυμάστε που είχα κάνει το, το λόγο παίγνιο πρίτσκα, θυμάσαι, στο πρώτο video frame rate. <laughs> ναι, 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 ναι. Ναι, τέλος πάντων. Ε, έτσι μου αρέσει να τη λέω. έχει, ας πούμε, κάποιο... Το Halo το σκότωσε. Έλα παιδιά, το σκότωσε το Halo και λυπάμαι και στεναχωριέμαι πάρα πάρα πολύ που ένα τόσο θρηλυκό ε, franchise έφτασε στο τέλος του και μην πείτε ότι δεν έφτασε στο τέλος του πάλι λένε αυτό και το Halo 6 σκατά τα έκανε με το Halo σκατά. Όχι με το Halo ε, αναλογιστείτε λίγο εγώ την έβλεπα πολύ θετικά την 43 και μετά το Halo 4 και έλεγα μια ακόμα ευκαιρία κτλ. Που μου άρεσε το Halo 4 πάρα πολύ Αλλά όταν έβγαλε το, το πρώτο 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 παιχνίδι Έβγαλε το remaster του Halo Anniversary του Halo Combat Evolved Anniversary Και ζήταγε συγγνώμη που δεν έκανε remaster του multiplayer Και αν θυμάστε είχαν δώσει ε, χάρτες για το multiplayer του Reach Έκανε μισό remaster Βγαίνει μετά το Halo 4 Ζητούσαν συγγνώμη για το multiplayer που είχαν φάει πάρα πολύ θάψιμο Επειδή ήταν Call of Duty Είχαν βάλει το sprint Είχαν βάλει... Ε, να πέφτουν τα όπλα, ε, δεν θυμάμαι πως λέγονταν αυτό, που είναι, που είναι στα τα killstreaks του Call of Duty, ζήταγαν συγγνώμη για το multiplayer. Βγαίνει το Master Chief Collection, ζητάγανε... Που, που έγινε ο πανικός που δεν δούλευε καθόλου το παιχνίδι, το multiplayer, ζητούσανε πάλι συγγνώμη, 3 στα 3 μέχρι στιγμής. Βγαίνει τώρα το Halo 5, ζητάνε πάλι συγγνώμη τώρα. Τώρα έφτιαξαν το multiplayer και δεν έφτιαξαν το campaign και ζητάνε συγγνώμη. Ε, δεν γίνεται να βγάζει 4 projects Εκεί μετά από το καθένα ζητά συγγνώμη, πάνε επειδή δεν μαθαίνει. Πρέπει, πρέπει, κάποια στιγμή να, να, βλέπουμε τα πράγματα με τη ρεαλιστική του πλευρά. Χέιλο, μετά την Bungie δεν υφίσταται. Τέλο. Οκ, okay, ψηθήκαμε λίγο με το Halo 4 και τι ήταν, ήταν ψήσιμο πληγωμένου του τύπου άντε καλά αφού τελείωσε, καλό είναι και αυτό. Αλλά το, το τελευταίο Halo ήταν το Halo Reach, τέλος. Από εκεί και πέρα Είχαμε ένα τίμιο Halo 4, το Halo 5 ήταν απαράδεκτο. Όπως και να το δεις. Δεν μιλάω για το online του που ήταν πολύ καλό, μιλάω για το campaign. Ήταν απαράδεκτο. Τα μπέρδεψε, τα έχεσε, τα έκανε πραγματικά ένα μαύρο χάλι. Ε, γι' αυτό και αν και έτσι ακούγεται πολύ βαρύ δουπό, το ότι το, 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 σκότωσε τη σειρά... Νομίζω ότι ισχύει. Δεν υπάρχει Halo μετά, το, μετά την Bungie. Τώρα τι θα βγει, Ποιο θα περιμένει με αγωνία το Halo 6, Ό,τι και να δει. Ποιο δεν, δεν φοβάται για αυτό που θα δει από την 343. Κατά την άποψή μου, κρίθηκαν αναξιόπιστοι στην 343. Η τύπη είναι πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι είναι πραγματικά εξαιρετική στο, να, στο, 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 στο τεχνικό τομέα των video games. Δηλαδή μπορούν να φέρουν και να κάνουν απίθανα remaster, τεχνικά και gameplayακά τα Halo τα τελευταία επίσης ήταν εξαιρετικά. Στο να γράψουν και στο να φτιάξουν παιχνίδια ολοκληρωμένα και τι παιχνίδια, όχι έτσι, αλλά Halo, με εκείνο το lore και με εκείνη την ιστορία δεν το έχουν. Οπότε για, για εμένα ως Halo δημιουργοί κρίνονται αναξιόπιστοι. Δεν τους εμπιστεύομαι σε καμία περίπτωση. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος λατρεύει από την ψυχή του τα Halo. Ε, το λέω και το εννοώ, από την ψυχή μου αγαπάω τα Halo. Και πολλά franchises της Microsoft, μέσα από την ψυχή μου τα αγαπάω. Όχι απλά μου άρεσαν και αν, ναι, τι ωραία ήτανε. Τα λατρεύω μεγάλωσα από το, με το Xbox το πρώτο και το Halo 1. Ε... Αυτό είναι το πρόβλημα με μας και εύκολα παρεξηγόμαστε. <Σ2> ε, ναι. είχαμε, είχαμε, πολύ κοντά στην καρδιά και ακόμη έχουμε πολύ κοντά στην καρδιά μα το 360. Το ζούσαμε καθημερινά. Α πούμε, ήταν η κύρια μα κονσόλα. Ε, το, στο PlayStation 3 παίζαμε μόνο τα αποκλειστικά του. Αυτό. Ε, ό, όταν, δηλαδή, ω φαν, ω. Ε, οφείλει ω φαν, για να είσαι ok με τον εαυτό σου πάνω απ' όλα, οφείλει να είσαι λίγο αυστηρό. Γιατί ε, ε, εάν χαλαρώσει, Χαλαρώνουν και οι απαιτήσει που έχει και το πόσο σέβεσαι το κάθε franchise, και θα χαλαρώσει και ο ίδιο ο, ο developer. Ενώ, άμα συνέχεια του ασκεί πίεση, δηλαδή λε τα παράπονα σου, ότι κοίταξε, okay, ωραίο, τρία σαν τα τρία. Ε, έτσι το πονεί το, το κάθε franchise. Με το να συγχωρεί λάθη ή να τα προσπερνά γιατί. Ε, το, το, αγαπάς πολύ και δεν θέλεις να το κράξεις ε, θα υποτονίσει Ισχύει 100% έτσι ακριβώς είναι είναι έτσι ακριβώς το... και ξέρεις τι τώρα διάβασα πούμε, πάλι του πιστολάκου σχόλιο, λες λέει να να ξαναζωντανέψει το Fable, από ποιον από την κλεισμένη Lionhead πως θα δεις Fable αν σε τρίτο δες... τρίτο, το δώσει, άμα... ομάδα. δείτε το εσείς το Fable από τρίτο και κανένα Στούντιο εργολαβία ε, μικρό που το είχε πρόπερση για να τι φέρνει ε, πέστα ε, μεταφορέ σε κονσόλε από προηγούμενε γενιέ. Δηλαδή α είμαστε και, και, και λίγο αυστηροί. Τι Fable, χωρί τον Μολυνό και χωρί την Λάχερτ, πώ θα βγει Fable. Ε, δεν γίνεται. Είχε βρετανικό χιούμορ, είχε πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Παιδιά, δεν, δεν μπορεί να το πιάσει οποιοδήποτε. Ναι. Σαν να μου λέτε τώρα, περιμένουμε Metal χωρί Kojima. Περιμένετε oh, το. Περιμένετε το. Εσείς το Metal Gear Εγώ δεν μπορώ να το περιμένω. Είναι κάποια okay, πράγματα okay. Που, δεν, που δεν βγαίνουν, ρε παιδί μου. Είναι μαθηματικά. Πώ να σα το πω. Δεν βγαίνουν. Όταν έχουν φτιαχτεί και βασίζονται όχι στα λεφτά της Microsoft, αλλά στη δημιουργικότητα και το μεράκι των δημιουργών και όχι γιατί είχε πολλά λεφτά η Microsoft τότε και έχει ακόμη που μπορεί με στο οποιοδήποτε να πετάξει χρήματα πάνω στο τραπέζι και να τις βγάλει τα παιχνίδια της και τα franchise τα οποία όμως από τα οποία τους δημιουργούς και τους, αυ, αυτούς που το ξεκίνησαν και τα γέννησαν τα έχει, ε, τους έχει απολύσει έτσι δεν βγαίνουν ρε παιδιά κάποια πράγματα δεν, πραγματικά δεν βγαίνουν εγώ το, τα έχω πει και στο Θέμη πολλές φορές τα λέγαμε πολλές φορές αυτό είναι που με ανησυχεί περισσότερο και δεν ξέρω Πού ακριβώ το πάει η Microsoft. Βασικά ξέρω και, και, και με τα λύπη αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα για το τι θέλει να γίνει σαν εταιρεία, αλλά όταν έχει διώξει και έχει σταματήσει το, ε, την βασική γραμμή παραγωγή σου και έχει ουσιαστικά υποβαθμίσει τα franchise σου, γιατί ε, όταν δίνεις τον Gears of War Εγώ, από αλάτιες. την Epic. Α, ναι, όταν δίνεις τον Gears of War από την Epic και τον Cliff Plenziski που ήταν ο μπαμπάς αυτής της σειράς ε, και η Epic είναι η Epic κακά τα ψέματα την δίνεις εργολαβία σε ένα μικρότερο στουντιάκι που μέχρι πέρσι δεν το ήξερε ούτε ε, ε, η μάνα του όταν μου κλείνεις τη Lionhead όταν το, το τα Halo ξέρω εγώ τα έχεις δώσει σε 3.43 που ναι εντάξει ήταν και λίγο σχετική είχε φέρει το Halo 2 στο PC νομίζω στο... Που ήταν αρεσιθέμη στην αρχή, Το Halo Combat Evolve Universe, α πούμε. Στην αρχή και το, το Halo Waypoint, την εφαρμογή. Εντάξει, ήταν, Αυτά, βοηθούσαν, ναι. ήταν κοντά Είναι Ναι, ναι τέτοια πράγματα ήταν ρε παιδί μου εργαλείο για την Microsoft. Δεν ήταν η, η βασική πα, γραμμή παραγωγή των ε, Halo. Ε, με τέτοιε κινήσει, λοιπόν, είναι ανησυχητικό για το τι. Δηλαδή, θα μου πεις, και okay, θα ανακοινώσει νέο Fable πώς θα χειροκροτήσω ο νέο Fable και με τι κέφι να περιμένω εγώ νέο Fable όταν θα ξέρω ότι φτιάχνεται από ένα στούντιο που δεν το ήξερα ποτέ μου. Και είναι παιχνίδια που ξαναλέω φτιάχτηκαν με βάση τους δημιουργούς τους. Ε, από, την, από, από προσωπικό μεράκι και γούστο φτιαγμένα. Όχι έτσι. Δεν είναι Call of Duty ή, ξέρω εγώ, αθλητική εγώ, Αυτό είναι το, το, το πρόβλημα με την ε, Microsoft. Ε, ε, είναι ξεκάθαρο, η κάθε εργολαβία έχει υποτονίσει. Το Halo έγινε εργολαβία. Δεν θα πω ότι το 5 βγήκε κακό, άχρηστο, σκουμπίδι, ξέρω εγώ. αλλά είναι πιο υποτονικό από ό,τι τα προηγούμενα της Bungie. Το, το, το ίδιο και το Gears 4 είναι πιο υποτονικό από τα πρώτα τρία. Δες και το, και το, το, άλλο της coalition, το judgment. Και αυτό, πάλι εργολαβία. Δηλαδή το μόνο, το μόνο franchise που συνεχίζει και κρατάει ψηλά το λάβαρο και κάνει, πες, κάνει, έστω ένα μικρό βήμα μπροστά, δεν κάνει βήμα πίσω, είναι το φόρτσα. Και ο λόγος, γιατί συνεχίζουν να το φτιάχνουν αυτοί που το φτιάχναν. Η Turn 10 και η Playground Games. Όπω ήταν το Fordza Horizon 1 και το Forza 1, κάθε επόμενη προσθήκη είναι ένα μικρό βία μπροστά. Διαβάζω Τα υπόλοιπα. Από το... Ναι. Το Διαβάζω Alan τώρα Wake, από τον. He... Άσε, he... δεν ήθελα he... να το αναφέρω. That's... Δεν ήθελα να το αναφέρω το Alan Wake. Διαβάζω σχόλιο τώρα α πούμε από τον Πιστολάκο και με Caps Lock. Η φήμη δεν έχει να λέει όμω δερσάκι, το ταλέντο μπορεί να υπάρχει σε ένα άγνωστο στούντιο. Ε, συμφωνώ μαζί σου πρώτον δεν είναι φήμη αυτή που είχε ο Κοτζίμα, ο, ο Μολυνό αν θέλετε ο Μιγιαμότο ο, ε, ο Κλειφ Μπλεζίνσκι και άλλοι τέτοιοι δημιουργοί δεν είναι φήμη αυτή είναι το ταλέντο αυτοί αποτελούν κολόνες του gaming το οποίο αγαπάμε εμείς σήμερα αυτοί και άλλοι εκατό χιλιάδες άνθρωποι του στα 90's και λίγο πιο πριν. Ε, εγώ δεν ε, αμφισβητώ το ότι υπάρχει ταλέντο, αλλά αυτό το ταλέντο για να μπορεί να αναπτύξει τόσο μεγάλα franchises δεν ξέρω τι πρέπει να, να γίνει. Συνήθως τέτοια ταλέντα τα παίρνουν οι εταιρείε και φτιάχνουν άλλα μεγάλα ε, franchises για λεφτά ή φτιάχνουν indie παιχνίδια. Γι' αυτό και θεωρώ ότι δύσκολα θα ξανασυναντήσεις στο μέλλον κοτζίμες και, και μηγιαμότους, να το πω έτσι τα ελληνικά. Πολύ δύσκολα. Δυστυχώς, πόσες φορές τα έχουμε πει, οι ήρωες στα... στο game development σιγά σιγά τείνουν να... να μας την κάνουνε. Τον βλέπεις τον Λεβά... Λεβίν, πώς θέλετε πείτε τον Λεβάιν, τον βλέπεις τον... Ε, πώς τον λένε ρε σιόλο, ξεχνάω το όνομά του, της Oddworld ή Χάμπιντατς, πες το. Ο Lanning. Lannin. Δηλαδή, τους βλέπετε. Τους διώχνει η βιομηχανία είτε με τον ένα είτε τον άλλο τρόπο και ασχολούνται με indies και κάτι mobile games ε, στο σπίτι τους. Όταν η βιομηχανία αγοράζει στο 99% της και, και στηρίζει E, MOBA, online εμπειρίες, e, microtransactions και τα λοιπά, αναμενόμενο να έχει και αυτή την τροπή. Ποιος επενδυτής θα δώσει λεφτά στον επόμενο τρελό, βλαμένο Cliff Blezinski που θα φτιάξει την επόμενη φανταστική single player εμπειρία που θα, θα ονομάζεται Gears of War του μέλλοντος. Θα σου πούνε όπως τα έλεγε πριν εδώ για τη Ubisoft Πού είναι το online, πού είναι το open world, πού είναι το έτσι, πού είναι οι λέξει κλειδιά Όλοι έχουν γίνει έτσι, όχι μόνο η Ubisoft τα, Είναι το, τα games as a service, ας πούμε η EA με το FIFA και το Ultimate Team βγάζει τα άπειρα λεφτά Η Square Enix τώρα στα οικονομικά τη αποτελέσματα λέει ότι και αυτή θα πάει σε service games Ακόμα και η Nintendo ας πούμε στροφή στα smartphones, το Splatoon και το ARMS ας πούμε και αυτά θα είναι τέτοια παιχνίδια που θα υποστηρίζουν με DLC Όντως, Και έχει, το Uncharted έχει, microtransaction ναι, εντάξει, ναι. τώρα είχε για τη Square, είπα. είδατε που θέλει να πουλήσει την IO Interactive. Ναι, τα είπαμε θεωρεί... την προηγούμενη εβδομάδα. Τα, τα είπα. Είπα. Ε, είπαμε, ναι. Επίση, η Capcom θεωρήσε αποτυχία το Resident Evil 7, γιατί είχε προβλέψει τα πουλήσει 4,5 εκατομμύρια και πούλησε 3. Γενικά, και απ' την άλλη, βλέπει εταιρεία σαν την Tencent, την Κινέζικη, που έχει free to play και τα λοιπά και βγάζει 3,3 δι σε ένα τρίμηνο, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοια βλέπουν, παιδιά, και δεν γίνεται να μην να μην γλυκαθούν από αυτά που βλέπουν. Η Activision, πούμε, με τα loot box που έχει το Overwatch έχει βγάλει τα λεφτά του αιώνα. Τα λεφτά του αιώνα. Με τα Microtransactions εκεί μέσα. Ναι, μα και η που την το Xbox Division, α πούμε, έχει, περνάει από τα καλύτερα του χρόνια, νομίζω, φέτο και μετά. Παραδόξω το Xbox Division, γι' αυτό είχε πει και ο Spencer τότε ότι είναι καλά. επειδή παρακολούθησα στου αναλυτέ. Λάθος, τους επενδυτές φέτος, Μίλησε και ο Ναντέλα για το Xbox και το υπερασπίστηκε πάρα πολύ, κτλ. Γιατί λέει όχι απλώ είναι κερδοφόρο, φέρνει και καλά λεφτά και φέρνει και ε, φανατικού υποστηρικτέ γενικά στη Microsoft και στο όλο οικοσύστημα. Και όλα... είναι χρήσιμο για τη Microsoft. Όλα αυτά που είπε ο Ναντέλα, ναι, Xbox ναι, Live. στάθηκε ο Ναντέλα να μιλήσει τώρα στου επενδυτέ για το Xbox. Που τα χοντρά λεφτά που είναι στο Azure και στου servers ο, ο Γκόληθε, πόσο δίκιο έχει για τον Γκάρμακ. Πόσο δίκιο έχει για τον Γκάρμακ. Ένα 0 ένα 0 ένα 0 Αυτόν τον 0.01, ναι. Πόσο δίκιο έχει. Εί... Είναι ακόμα και το... θλίψη σκέτη. Το Crackdown, ρε παιδιά. Το Crackdown το πρώτο είχε βγει από τη Real Time World. Ήταν ποιο ο Jones που είχε, φτιά, ήταν, είχε συλλάβει. Αυτός ήταν, να και το 3 και το 2 π.χ. το είχαν δώσει στη Ρουφιανγκ Games. Δηλαδή από τότε είχαν αρχίσει οι εργολαβίε αριστερά-δεξιά. Παιδιά, ε, εγώ θα περιμένω να δω και τι θα γίνει στην, στην E3 ε, από την Microsoft. Για να είμαι ειλικρινή, έχουν περάσει από το μυαλό μου έτσι σκέψει να γράψω ένα άρθρο ή να κάνουμε ένα πιο dedicated video παύλα frame rate. Να μπορέσω να, να σα ε, μεταφέρω τη δικιά μου άποψη για το. Για το πού βα... που παει πού βαδίζει η Microsoft. Έχω την εντύπωση... Σου έχω μακάρι... Και τίτλο. Πώς? Από το 360 στο Xbox One. Πω, oh, oh, πω, φανταστικό. Πώς το σκέφτηκες, ρε. Απίθανο. <laughs> λοιπόν, Από το 360 στο Kinect και στο Xbox One είναι το σωστό, γιατί... <laughs> αυτό, αυτό, αυτό. Αυτό ήρθε yeah. και έβαλε την τρικλοποδιά τη μεγάλη. Εκεί έγινε το μεγάλο. Έχω την εντύπωση ότι, μακάρι να βγω λάθο, ότι η Microsoft δεν θα ξανά είναι ποτέ η εταιρεία του Xbox 360. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει τέτοια εταιρεία. Και όχι γιατί δεν μπορεί ή γιατί δεν γουστάρει. Είναι γιατί δεν θέλει, αυτή τη στιγμή έχει αλλού, είναι αλλού αφοσιωμένη. Και, δεν, και μάλλον είναι και πολύ ικανοποιημένη και μάλλον κάτι βλέπει. Αυτό είναι που με ανησυχεί περισσότερο απ' όλα. Κάτι βλέπει με τα games as a service. Το είπα, το Halo 5 έχει βγάλει πολλά περισσότερα χρήματα ναι. από το 4. Ναι. Σε πολύ μικρότερο, μιλάμε για πολλά περισσότερα χρήματα με ναι. μικρότερη εγκαταστημένη βάση και σε μικρότερο χρόνο. Ναι, ακριβώς. Μιλάμε για λεφτά τα microtransactions. Γιατί είναι αυτό, είναι τα 2 ευρώ που δεν τα υπολογίζει. Άντε, δώσε 2 ευρώ, δώσε 2 ευρώ. Και με το Minecraft. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Έτσι είναι. Και... Στα, στα, μεγάλα καταστήματα τα περισσότερα λεφτά βγάζουν τα προϊόντα που είναι δεξιά και αριστερά στα ταμεία. Και όλοι οι μεγάλοι publishers και πέρα από την Ubisoft και από τη Microsoft που φάνηκαν, ας πούμε, στο frame rate σήμερα και η EA με το Ultimate Team του FIFA, το Madden και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχει microtransactions, βγάζει mm. χοντρά χρήματα. Α πούμε το Star Wars Battlefront 2, και αυτό microtransactions θα έχει, δεν θα έχει DLC και season pass. Η Square σα είπα ότι και αυτή εκεί το πάει. Ε, η Bethesda π.χ. που έχει πολλά single player και αυτή έβαλε τώρα κάποιε ανοιχτέ θέσει εργασία που αφορούν αναλυτέ και πράγματα τα οποία είναι για να στηθεί live παιχνίδι. Ε, Γιατί ε, μια παιχνίδι με υπηρεσία. Το, με το Fallout Shelter Στι Smart συσκευέ, πόσα έχει βγάλει από τα μακριά Ακριβώ. Η Activision το κάνει καιρό, π.χ. Mm. η Ubisoft έχει ξεκινήσει και έχει αφοσιωθεί εκεί. Η Microsoft εξ ολοκλήρου έχει αρχίσει να αφοσιώνει στα games as a service. Και έτσι είναι. Ε, δώστε μου λίγο 30 δευτερόλεπτα να ανακοινώσω τον νικητή. Ε, Ναϊκ, ναι, μου έβγαλε 169. 17 σε 16. Πώς το κάνεις. Το λέει ο δεν μπορεί να είναι Ε, 169 είναι ο πρώτος στις 17. Κάτσε γιατί νομίζω έχεις δίκιο. 100. Όχι, τι λέω Όχι ρε. Το 17 πήγαμε στο 190. Όχι, 15, 15. Τα μπέρδεψε. 15. Α, ναι. Mike θέλει, framework update. Το πολύ νέο σε έχει χτυπήσει τον εγκέφαλο. Λοιπόν, είναι το πρώτο της 15, Nike. Ο, mm -hmm. ο... ο νικητής της φιγούρας είναι αυτός. Γιώργος.me Κερδίζεις αυτήν εδώ τη φιγούρα, αγαπητέ μου. Είναι προσφορά των 7 Spots, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή η φιγούρα είναι από τον Young Groot του πολύ φρέσκου Guardians of the Galaxy 2. Είναι μεγάλη φιγούρα, είναι ακριβή φιγούρα. Δεν είναι από τις 15 ευρώ pop που είναι μικρούλικες. Είναι η μεγάλη της έκδοση. Τη βλέπετε κιόλας, 25-30 εκατοστά κάπου εκεί είναι το, το ύψος της. Ε, θέλω μέχρι αύριο στις 12 το μεσημέρι να μου στείλεις μήνυμα. Εάν δεν μου απαντήσει ο Γιώργος μη, αυτό το δώρο μαζί με το επόμενο της επόμενης εβδομάδας θα ξανακληρωθεί σε δεύτερο Νικητή. Εντάξει. Λοιπόν. Οπότε την επόμενη εβδομάδα αν δεν απαντήσει ο φίλος Γιώργος θα έχουμε δύο δώρα. Λοιπόν αυτά. Ε, για, το, για το διαγωνισμό το κλείσαμε. Θέλετε να πούμε λίγα λογάκια για το ε, πες το. Έλα τώρα κόλλησα. Για τα παιχνίδια που παίζουμε έτσι πολύ γρήγορα ε, ε. και να το κλείσουμε. Κάποιους ναι. έχασα. Όχι, δεν έχασα. Σας ακούω. Έλα, εγώ σε έχασα λίγο. Δεν άκουσα τι είπες. Να πούμε, λέω λίγο για τα παιχνίδια. Ο, ο Nike, ας πούμε, ξέρω ότι έχει σακατέψει τον Νίο. Ναι, αλλά θέλω να πω και για έναν άλλο. Για Θα πες πω μας. ένα λεπτό για... Πες, ε... πες, πες μας, Ναι, ταυτόχρονα παίζω και το... το Hot Wheels expansion ναι. του Forza Horizon 3. Α, οκ. Okay. Α... Απίθανο. Ναι. Δηλαδή, το, το πώ. Εντάξει, εγώ είμαι, είμαι, είμαι πολύ μεγάλο φαν των Hot Wheels. Αλλά το πώ πάντρεψαν. Γιατί το πώ ταιριάζει το, ο κόσμο ο, του Hot Wheels με εκείνε τι ράμπε, ο δεινόσαυρο, όλα αυτά. Πώ το ταιριάξαν τέλεια με το. Γιατί Forza Horizon. Στο Forza μπορεί να μην κολλούσε τόσο. Ναι, ναι, το ναι, ναι Forza ναι. Horizon ένα ολόκληρο νησί Hot Wheels, Rambles, Dice, ε, απίθανο, απίθανο, Το ιδανικό, ονειρικό, ονειρικό πακέτο για έναν που του αρέσουν τα αυτοκίνητα σε παιχνίδια και βιντεοπαιχνίδια, ας πούμε. Μάλιστα. Πες μας και για τον Ιω. Ε, με τον Ιω, ναι, Βασικά έχω... πες λίγο στον κόσμο πόσες ώρες έχεις... <laughs> Άκου, να... Άκου, Γιώργο. 120, 120, είναι, είναι πολύ casual ώρε αυτέ για τον Nike, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ναι. Τώρα έχω 120 και θα μπω στο, στο DLC που κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα. Mm -hmm. ε, μαζί με τον DLC, εντάξει, κυκλοφοράνε συνέχεια διάφορα patches. Οπότε αναλόγω πότε παίξανε το παιχνίδι, το παιχνίδι μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικό. Π.χ. Με το, με το πριν ένα μήνα, με το 1.07, έχει μπει και το PVP στοιχείο. Ναι. Ε, το... Έχουν βάλει διάφορα. Π.χ. τώρα μπορεί να έχει και ένα δευτερεύον Guardian Spirit. Ε, τα αλλάζει ε, on the fly μέσα, μέσα στη μάχη. Σ' άρεσε ακόμη. γενικά έτσι. Ε, ο, είναι, είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ βαθύ. Μ' άρεσε γενικά, ναι. Ήμουν σίγουρο ναι. ότι θα σου αρέσει το, τον Είναι έχει παιχνίδι τεράστιο... γραμμένο για εσένα, φίλε. Αυτό το ναι, gameplay έχει με τα κόμπο και τα λοιπά. Βάθος. Ναι, ναι, ναι. Έχει τεράστιο βάθο σε αυτά τα, τα στατιστικά. Ναι, το ναι, σύνεργη, ναι, ναι. των στατιστικών. Τα μπόνου που πιάνει άμα φορά τα διάφορα. Ε, το διάφορο, τα διάφορα set ε, το high stance, το low stance το medium stance πολύ εντάξει είναι Team Ninja. Αυτά. Όταν, όταν έχω παίξει το, το, Dragon of the North DLC θα επανέλθω με εντυπώσεις για αυτό. Σίγουρα θα θέλω να τις ακούσω για να ξέρω και αν θα ασχοληθώ κι εγώ. Γιατί το νέο μου άρεσε. Κοίτα, γενικά ξέρω ότι είναι, είναι, τρίσκι, είναι καινούργια περιοχή. Για να το πω, γιατί μπορεί κάποιος μπορεί να σκέφτεται να το πάρει τώρα γύρω στα 10 ευρώ πόσα έχει. Είναι τρεις ε, κύριες αποστολές σε μια καινούργια περιοχή, συν 7 άλλες αποστολές, συν μια Tojo δηλαδή σύνολο 11 ε, αποστολές. Υπάρχουν τρία καινούργια Guardian Spirits, υπάρχει έναν καινούργιο όπλο, κατηγορία όπλου, το Odachi, που είναι ένα τεράστιο σπαθί, παύλα, ακόντιο παύλα τσεκούι, δηλαδή είναι τρία σε ένα. Ε, ναι. Αυτά πάνω κάτω. Μάλιστα. Ε, Πρίτσια, παίζει κάτι. Το Νιερ, Νιερ παίζω. Α, και μα είπε στη λίγα πράγματα την προηγούμενη εβδομάδα ότι σου αρέσει πολύ, ε. Ναι, και συνεχίζει να μου αρέσει, αλλά δεν το έχω τελειώσει καν το πρώτο playthrough. Γιατί από ό,τι ξέρω θέλει αρκετά για να τα δει όλα. Και σκοπεύω να τα δω γιατί μου αρέσει, δηλαδή. Μάλιστα. Θα τα δει. Εσύ, όλο θα το δει ω ένα πλήθο στην ουσία. Ε, αυτό, αυτό. Ε. Νάικ, μετά θέλω να σε ρωτήσω κάτι, μην φύγει. 5 ευρώ. 5 ευρώ μόνο, μια χαρά είσαι. <laughs> ε, Θέμη, εσύ παίζει ακόμα το Horizon, το τελείωσε, τι έκανε. Παίζω το Horizon, έχει, έχει μπλακώσει τώρα και πάμε και προ και δεν βρίσκω πολύ χρόνο. Εντάξει, παίζω κανένα δύο ώρο περίπου ε, τα βράδια. Είδε που άξιζε πολύ δωμάδες. περισσότερο να δώσει εκεί τα λεφτά σου παρά στο Mass Effect, έτσι. Φίλε, δεν ξέρει πόσο μετανιώνω που τα 70 ευρώ δεν πήγαν στο τον ή στο Zelda και πήγαν στο Mass Effect. Εννοείται. Τέλο πάντων. Τέλο πάντων, εγώ σήμερα ή αύριο ολοκληρώνω το The Search. Το οποίο, παιδιά, μόνο καλά λόγια έχω να πω. Αλήθεια σα μιλάω. Έχει αρκετά θέματα. Ε, δεν είναι όμω τόσο σημαντικά. Είναι απολαυστικό. Θα σας πω πριν περιμένετε να ακούσετε την αναλυτική μου άποψη ή να τη διαβάσετε σε review. Οι fans των Dark Souls θα πάτε και θα το πάρετε και βασικά των παιχνιδιών, των hardcore παιχνιδιών που, που δεν σας πιάνουν από το χεράκι και δεν σας χαϊδεύουν τα αυτιά, αυτού του είδους οι gamers, πηγαίνετε αύριο το πρωί και αγοράστε το. Ε, το παιχνίδι είναι εκπληκτικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πάρα πολύ δύσκολο έχω φάει ατελείωτο ξύλο δίκαια έχει... δύσκολο είναι, είναι θα έλεγα κατά πολύ δίκαια ε, δύσκολο έχει κανένα δυο έτσι μικρά λαθάκια αλλά ε, γενικά είναι πολύ εντάξει αδικά ε, spikes στη δυσκολία ή στο level ε, όχι δεν θα τα έλεγα δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο όχι είναι, είναι πολύ καλό παιδιά το παιχνίδι Πραγματικά είναι πολύ καλό. Και σκεφτείτε τώρα. Ε, λατρεύω. Θα ξέρετε. Τα souls παιχνίδια. Λατρεύω όμω και τα sci-fi παιχνίδια. Και αυτό το πράγμα είναι, είναι souls sci-fi. Ε, τι άλλο θέλει. Πραγματικά. Πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Από το πουθενά. Από την εταιρεία που έφτιαχνε το. που έφτιαξε. Το γενικά διάφορο για πολύ κόσμο ε, Πες το Lords of the Fallen δεν περίμενα τόσο καλό παιχνίδι. Είναι πολύ καλό το παιχνίδι. Πραγματικά. Μπορεί, θέλω να κάνω και live stream, θέλω να κάνω gameplay, βίντεο, θέλω να κάνω video review, θέλω να γράψω μεγάλο αναλυτικό κείμενο. Ε, σίγουρα κάτι θα γίνει. Πλησιάζει η ώρα να το τελειώσω. Πρώτα το τελειώνω και μετά θα αποφασίσω τι θα γίνει. Θα δούμε. Αλλά το The Search πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε. Είναι πολύ ωραίο. ωραίο. Πόσε ώρε έχει ήδη, Δεν όχι, δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν είναι τόσο μεγάλο. Πρέπει να έχω γράψει γύρω στι 30, 25-30 ώρε. Πρέπει να είναι κοντά στι. Αν το πα με, με ρυθμού, ξέρει, Nike Ferrari, μπορεί να σου πάρει και 50-60 ώρε φίλε για να τα κάνει όλα. Γιατί έχει και δευτερεύοντα πράγματα να, να κάνει. Hey, Bloodborne. Διάρκεια. Ε, θα έλεγα ότι είναι κάπου εκεί Πρέπει να είναι εκεί στο 25 ώρο 30 ώρο Γιατί έχω την εντύπωση ότι είμαι προς το τέλος Αρκετά τέλος δεν ξέρω. Ίσως κάτι για 30-35 ώρες διάβαση ίσως και να ισχύουν. Θα δούμε. Αλλά σε γενικές γράμμες είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Για καλοκαιράκι δηλαδή το έχετε πάρει, δεν το έχετε καταλάβει, το έχετε πάρει χθε. Αυτή που ξαναλέω, ε, μην πάτε όλοι, γιατί θα φάτε πολύ ξύλο και θα φάτε τα μούτρα σας. Δεν είναι τέτοιο χαρούμενο παιχνίδι. Είναι πολύ hard σε βαθμό αηδίας hard -corilla. Το έβγαλα από μέσα μου. Έπαιξα επίση το Ring City που ρωτάτε, είδα αρκετά παιδιά ρωτούσαν αν τελικά το έπαιξε. Το έπαιξα. Τα καλύτερα λόγια έχω να πω για το Ring City. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο τελείωμα ε, τη ε, τριλογία των βασικών Souls. Dark Souls μάλλον. Ε, τελειώνει ιδανικά. Είναι πανέμορφο. Έχει μέσα. Αν όχι δύο, σίγουρα το καλύτερο ε, boss που έπαιξα σε Dark Souls. Το λάτρεψα είναι δύσκολο από θέμα σχεδιασμού των επιπέδων του Ring City ξεφεύγει απολαυστικότατο. Δηλαδή λεφτά που τα ζητάει η, η From Software αλλά σου τα δίνει και σου τα πετάει στα μούτρα. Δεν το συζητάμε. Τι άλλο και ε, έχω βάλει τώρα στο στόχαστρο το Prey μόλις τελειώσω το Search ξεκινάω αμέσως Prey το Andromeda έφαγε Ανδρομέδα έφαγε Ανιστόλ. Γεια σας. Τα λέγαμε. Ε, ξανά το καλοκαίρι θα ξανασχοληθούμε, και αν περισσέψει χρόνος. Αυτά από τη δικιά μου την πλευρά. Και τώρα από θέμα ταινιών, για να πούμε και δύο λεπτά έτσι, για να μην το σπάσουμε το σερί. Το γεγονό ε, του μήνα νομίζω είναι το Alien, το οποίο σήμερα είχε πρεμιέρα. Κάποιοι θα το δουν σήμερα, κάποιοι θα το δουν αύριο, κάποιοι θα το δουν την Κυριακή, θα περιμένουν. Θα δούμε. Εγώ λατρεύω τα Alien. Είμαι από τις περιπτώσεις από τους ανώμαλους που μου, άρεσε, που μου άρεσαν τα 45 πρώτα λεπτά του Προμηθέα. Η αλήθεια είναι το τέλος του ήταν λίγο την να είναι, εντάξει. Αλλά τα πρώτα 45 λεπτά ήταν πολύ ωραία. Ε, και ελπίζω για το Έλλην. Δεν διαβάζω ούτε κριτικές ούτε τίποτα. Περιμένω την Κυριακή και θα πάω να το δω. Γιώργο, καμιά ταινία θα προτείνει στα παιδιά. Έχουμε, είδε καμία. King Arthur, αυτά, τίποτα. Το είδα το King Arthur, ναι. Και? Ε, είναι αυτό που λέγαμε, παιδί μου, ο τύπος γυρνάει κάθε ταινία με τον ίδιο τρόπο ας με διηγείται κάθε ιστορία με τον ίδιο τρόπο. Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα, δεν, εντάξει. Η ταινία τρέχει πολύ, ναι. και, αλλά τρέχει γύρω από το ίδιο θέμα συνέχεια, ας πούμε, σαν να κάνει κύκλους γύρω από τα ίδια θέματα. Είναι από αυτές τις ταινίες που σου βαβουλιάζουν το κεφάλι, παιδί μου, χωρίς λόγο. Εντάξει, για μια μισή ώρα, δύο στην αίθουσα βλεπόταν. Τώρα από εκεί και πέρα την έχω ξεχάσει ήδη. Ναι. Ναι, ναι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Μάλιστα και βέβαια τώρα ο Γκάι Ρίτσι είναι για άλλα πράγματα. Τώρα ήταν πολύ άκυρη η θεματολογία του Κινγκ Άρθουρ, ξέρω εγώ. Ε, κι όμως, κι όμως, έχει σκηνές που θα νομίζεις ότι βλέπεις Lockstock ή Snatch στο μεσαίο να ξέρω, κάτι τέτοιο. Α, μάλιστα, ωραία. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά σημείο που νομίζω το κάνει, φαίνεται σαν να το κάνει επιτιδευμένα πλέον, δηλαδή δεν ταιριάζει. Κατάλαβε. Α, κατάλαβα, ναι. Τέλο πάντων. Ε, έχω κλάψει με το, με το hacking στην ταινία των πειρατών τη Καραϊβική. <laughs> έχω κλάψει με τα σχόλια από του Θεούληδε. <laughs> Παιδιά, υπήρχαν σχόλια κάτω από το Facebook page, από το Facebook post των Unboxholics. Βασικά για να εξηγήσουμε και τι παίχτηκε ε, βγήκαν μια εβδομάδα πριν. Μια εβδομάδα δεν είναι. Σε μια εβδομάδα δεν κυκλοφορεί. Πότε είναι η ταινία. Ναι, ναι, 25, 25 Μαου. Την άλλη Πέμπτη. Ε, ναι. Σε μια, μια εβδομάδα πριν την κυκλοφορία τη ε, ταινία, βγήκανε Ρώσοι. Δεν θυμάμαι τώρα τι τέλο πάντων, τι εθνικότητα ήταν. Hackers και απειλούν ε, τον publisher. Την, παραγωγή, το, το, την εταιρεία παραγωγής ότι θα το δώσουν, θα κάνουν leak την ταινία και σε καλή ποιότητα κιόλα. <laughs> ε, και ζητάνε λίτρα. Από Και φαντάζεστε τώρα τι έχει γίνει εκεί πέρα πίσω. Και, και έχουν πεταχτεί εκεί στο Twitter και ήρθαν και προ τα εμά στο, στο Facebook post και γράφουν. Ε, οι πειρατέ σκοτώνουν. Όχι, η πειρατεία σκοτώνει του πειρατέ. <laughs> <laughs> Σκο, κάτι τέτοια θεϊκά σχόλια, ξέρω εγώ. Οι πειρατέ σε... πειράτευσαν του πειρατέ. Ναι, τέτοια πράγματα, ρε. Και έκλαιγα, ρε. Τα διάβαζα και έκλαιγα με τι Θεούλιδε. Ε... Θα δούμε και αυτό πολύ μεγάλη ταινία είναι. Θα δούμε. Περιμένουμε με, με τεράστια αγκαλιά. Παιδιά, περιμένω σαν τρελό την τρίτη σεζόν του Twin Peaks. Ε, ο Κούλη έγραψε και ένα ωραίο αρθράκι αυτή την εβδομάδα. Με το... Ένα αφιέρωμα έκανε έτσι για τη σειρά. Να πω ότι το. Να δεις πού το είδα συνδρομητικό ήταν, δεν θέλω να κάνω τώρα και διαφήμιση τέλος πάντων, παίζει Twin Peaks ε, σε αυτές τις δύο εβδομάδες τώρα, γιατί προετοιμάζεται το έδαφος για την, για την τρίτη σεζόν. Περιμένω σαν τρελό μόνο που, που ακούω ο Βανταλαμέντη, τους ίδιους ηθοποιούς, τον David Lynch στο, στο κέντημα όλης της τρίτης σεζόν, εγώ έχω και μια ψύχωση με τον Lynch, δεν ξέρω ρε εσύ Γιώργο, δύσκολα θα απογοητεύσει. Δύσκολα. Ναι, ε, δεν ξέρω τώρα τι, τι θα, τι έχει κάνει, τι θα κάνει. Απλά, ξέρεις τι φοβάμαι, μην ε, χαϊπάρουμε ένα κοινό που περιμένει διαφορετικά πράγματα να δει. Δεν ξέρω τώρα αν... Είναι για ευρύ κοινό, ας πούμε. Το, Όχι, το δεν Twin Peaks. είναι. Α πούμε, ο Καρατζά που βλέπει πάρα πολύ σειρέ, το Twin Peaks το βλέπει τώρα και δεν του αρέσει. Αυτό, λέω, είναι, είναι λίγο κεντρικό, ας πούμε, σαν, σαν δημιουργία. Μιλάμε, και όμως, για και τον το... Καρατζά που βλέπει το... Πώς το λένε... Το, όχι το το, dead. το το άλλο, το Walking Dead. Το Fear of, walking, of the Walking Dead, κάπως έτσι. Καρατζά, που με, καρατζάς... με ακούς ε, είναι Παρασκευή ο... πρωί στο μαγαζί. <laughs> <laughs> Τι? Ανήκει στο μεσόωρο των φανατικών θεατών, ας πούμε, των σειρών αυτή τη στιγμή. Ναι, ανήκει. Μόνο. Βλέπει τα πάντα, Αυτό ρε. εννοώ, ρε, παιδί μου. Αυτό εννοώ. Δεν ξέρω. Αλλά... Όχι, είναι ο Lynch γενικότερα είναι πάρα πολύ δύσκολο για να τον εκτιμήσει. Α πούμε, ένα χαρακτηριστικό σχόλιο που διάβασα Γιώργο, από, διάβασα, που άκουσα από τον Καρατζά, είναι που έβλεπε τα πρώτα πέντε επεισόδια. Γενικά από ο Lynch δεν, δεν, είχε πολύ μεγάλη επαφή ο, ο Άλεξ. Και λέει, ρε μαλά καλή να σε ρωτήσω κάτι. Οι γιατί παίζουν έτσι σαν ηλίθιοι. Γιατί είναι... Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοεί. Ναι, γιατί ναι, λέει ναι. κοιτιούνται λέει και, και, ο ένας πετάει ατάκες στον άλλο να και έχουν ένα χιούμορ παράξενο και, και, λίγο σαν να μην παίζουν ωραία και οι ερμηνείες τους είναι σκατά. Λέω, <laughs> του λέω περίμενε, λέω έτσι είναι ο Λίντς, δώστε λίγο χρόνο για να το συνηθίσεις. Ναι, υποθέτω ότι άμα αρχίζει και το βλέπει έτσι, σε βγάζει τελείω εκτό κλίματο, ρε Δεν ξέρω. Ναι, ναι, και πολλοί κόσμοι ακούει τώρα από εμά, του τους, τους βλαμμένου με τον Λίντ, να λένε η hey, best tv series ever και τέτοια και θα κατάλαβε πάει με προσδοκίες να δει δεν ξέρω τώρα να δει 24 ξέρω. είναι κάτι τέτοιο ή lost ας πούμε και τέτοια πράγματα ναι το οποίο δεν έχει καμία σχέση παιδί μου. καμία σχέση όχι καμία πάντως το θετικό είναι ότι από ό,τι φαίνεται είναι μια τελείως προσωπική του δημιουργία από την αρχή μέχρι το τέλος οπότε μόνο γι' αυτό αξίζει και αυτό και για για γιατί μας, για μας. Να Εννοείται και αυτό και γιατί έχει δηλώσει ότι φεύγει και από τον κινηματογράφο. Ε, που έτσι κι αλλιώ είχε πολλά χρόνια να κάνει ταινία. Ναι. Τώρα το, το Inland Empire δεν είχε βγει καν στου περισσότερου κινηματογράφου. Είχε πολύ περιορισμένη διανομή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. 12 και 5. Αν δεν έχετε κάτι άλλο, παιδιά, να πείτε την καληνύχτα σας για να κλείσουμε. Καληνύχτα σε όλους. Καλό Καληνύχτα. Λοιπόν, ευχαριστώ παιδιά για την παρέα. Τα λέμε εμεί αύριο στι 12 παρατέταρτο, μάλλον με Outlast 2. Τι μάλλον, Outlast 2, παιδιά, μην το παιδεύουμε τώρα και το ζορίζουμε. Αύριο στι 12 παρατέταρτο συνεχίζω το Outlast 2. Αν τελειώσει, καλώ. Αν όχι, θα πάει και σε ένα δεύτερο live stream. Θα δούμε. Μπορεί καθημερινή, η καθημερινή μέρα, μπορεί να είναι κάτι άλλο, θα δούμε. Ε... Αυτά. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την παρέα. Την αγάπη μου σε όλους, καλό ξημέρωμα και ψυχραιμία, ε.